Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο, 10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμο Μαρουσίου. Σήμερα, ημέρα Τρίτη, 19 Τρίτου 2013 και ώρα, μετά την τροποποίηση της ώρας 18 και 4, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρουσίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθμό 0220-38, κάθετος 15 Τρίτου 2013, πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε χωριστά σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τον νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρόντα μέλη. Κόκαλης Βασίλης. Παρόν. Και ο Πρόεδρος παρόν. Λέκα Καλατζάκη Ελένη. Παρούσα. Πέπας Νικόλαος. Παρόν. Ζήκος Γεώργιος. Παρόν. Χαλιώτη Μαρία Ειρήνη. Απούσα. Κάβαλος Ευάγγελος. Παρόν. Καρλάφτης Δημήτρης. Παρόν. Σταθούλης Σπυρίδων. Παρόν. Βλαχοπιώτης Αθανάσιος. Απόν. Παρτσινέβελος Αντώνης. Παρόν. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος. Απόν. Ιατρίδης Γεώργιος. Απόν. Ιωάννου Κατερίνη. Απούσα. Ζωγόπουλος Ιωάννης. Απόν. Καμπούκος Δημήτρης. Παρόν. Κατσιγιάννης Επαμινώνδας. Παρόν. Τσιπουράκης Στέφανος. Απόν. Νταλούκας Κωνσταντίνος. Απόν. Σμυρνής Δημήτρης. Απόν. Καλαϊτζίδης Νικόλαος. Απόν. Κάβαλος Νικόλαος. Παρόν. Αλεπούς Νικόλαος. Παρόν. Παπαδόπουλος Μιχάλης. Παρόν. Βελής Αθανάσιος. Παρόν. Μπρέγιανης Αλέξανδρος. Απόν. Γιανακάκος Ηλίας. Απόν. Ζαπατιώτης Κωνσταντίνος. Παρόν. Βλάχος Κωνσταντίνος. Απόν. Καρανάσιου Μαρία. Παρούσα. Σαγρής Παναγιώτης. Παρόν. Ρώτας Κωνσταντίνος. Απόν. Αναστασιάδου Κατερίνη. Απούσα. Μπουντούρογλου Νικόλαος. Παρόν. Καρλατίνα Μαρία. Καρλατίνα, έφυγε Μαρία. Απούσα. Φωτόπουλος Αθανάσιος. Απόν. Μαγιάκης Ελευθέριος. Παρόν. Κούκουζας Πέτρος. Παρόν. Κλαπάκης Δάμων. Παρόν. Ψάλτη Κατερίνη. Παρούσα και Πολυχρονιάδης Δημήτρης. Παρόν. Παρόν. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία. Πάμε στο πρώτο θέμα. Ερώτηση θέλετε, κύριε Ζαπατιώτη? Ναι. Όχι, εκτός. Α, ένα λεπτό να διαβάσω. Ένα λεπτό, κύριε συνάδελφοι. Ένα λεπτό. Να διαβάσω το ψήφισμα το οποίο έχω για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Το έχετε πάρει επικεφαλής, έτσι δεν είναι? Το διαβάζω για να γραφτεί και στα πρακτικά. Λοιπόν, περίληψη ψηφίσματος. Ψήφισμα για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Μαρουσίου Αμαρισία Άρτεμις Οκυπαδά, στην τακτική συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την 3η 19 Μαρτίου 2013 και ώρα 14 στα γραφεία του Νομικού Προσώπου Παλαιολόγου 9, ύστερα από τη με αριθμό 204, κάθετος 13 Τρίτου 2013, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου στο 5ο θέμα της σημερινής διάταξης, ψήφισμα για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα. Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα κοινωνικά προγράμματα τα οποία έτρεξαν τα τελευταία χρόνια. Η επιτυχία του προγράμματος αυτού βασίστηκε στο γεγονός ότι ήρθε να καλύψει ένα τεράστιο κενό που υπήρχε στη βοήθεια μοναχικών ή ανήμπορων ατόμων. Στα χρόνια που λειτουργεί το επιτυχημένο αυτό πρόγραμμα, το οποίο από την πρώτη στιγμή έγινε δεκτό με μεγάλη ικανοποίηση από τους χιλιάδες δικαιούχους, έχει βοηθήσει ουσιαστικά και υπεύθυνα πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Δυστυχώς όμως, τα συναρμόδια Υπουργεία έχουν ήδη δηλώσει την πρόθεσή τους να διακόψουν τη χρηματοδότηση του επιτυχημένου αυτού προγράμματος, το οποίο έχει παράσχει σημαντικότατη βοήθεια σε χιλιάδες συμπολίτες μας, που έχουν ανάγκη και που σε αντίθετη περίπτωση θα παρέμεναν κοινωνικά αποκλεισμένοι, χωρίς καμία βοήθεια. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στο πρόγραμμα αυτό είναι οι άνθρωποι που συνεισέφεραν τα μέγιστα, προκειμένου να καταστήσουν το κοινωνικό αυτό πρόγραμμα επιτυχημένο. Γνωρίζουν τις ανάγκες των δικαιούχων, αφού γκράζονται τα προβλήματά τους και για το λόγο αυτό πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν τις σημαντικές υπηρεσίες τους στους δικαιούχους. Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι αποτελεί και ένα ελάχιστο δείγμα ανθρωπιάς προς τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη και που οφείλουμε να τους παράσχουμε. Η ανακοίνωση ότι η χρηματοδότησή του θα σταματήσει 31 Τρίτου 2013, εγκαταλείποντας αβοήθητους στους 80.000 περίπου δικαιούχους του προγράμματος, κυρίως άτομα ηλικιωμένα και αμαία, και οδηγώντας την ανεργία τους περίπου 4.000 εργαζόμενους στο πρόγραμμα αυτό, είναι κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτρέψουμε. Ζητούμε να βρεθούν άμεσα εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης από κρατικούς πόρους που θα διασφαλίσουν τη συνέχιση του προγράμματος και τα επόμενα χρόνια.
Από την 1η Τετάρτου 2013, η πρόθεση της πολιτείας είναι να αντικαταστήσει το βοήθεια στο σπίτι, μία από τις πιο πετυχημένες δομές πρόνοιας στη χώρα που εξυπηρετεί 80.000 ηλικιωμένους και αμαία καθημερινά με το νέο πρόγραμμα Κατοίκων Φροντίδα Ηλικιωμένων. Το πρόγραμμα αυτό έχει εξασφαλισμένα χρήματα με νόμο 58 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα τα διαθέτει στους δικαιούχους. Γι' αυτό ζητάμε από την κυβέρνηση. Πρώτον, να αξιοποιήσει τα πολιτικά και νομικά εργαλεία που διαθέτει ώστε να δώσει καταρχάς παράταση στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και στις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε αυτό που λήγουν στις 31 Τρίτου 2013. Δεύτερον, να προβλέψει για το υπάρχον προσωπικό νομοθετική ρύθμιση ώστε να συνεχιστεί το κοινωνικό πρόγραμμα στους Δήμους παρόχους. Και τρίτον, να χρηματοδοτήσει με τις σταθερές δομές εργαζόμενους επωφελία των δικαιούχων του προγράμματος. Θεωρούμε ότι η ΚΕΔΕ επιβεβαιώνει ότι μέσω του βοήθεια στο σπίτι υπάρχει τεράστια εξοικονόμηση πόρων λόγω της μείωσης του κόστους λειτουργίας των ασφαλιστικών οργανισμών με την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας από ένα δίκτυο χιλιάδων εξειδικευμένων στελεχών και εισρωής ασφαλιστικών εισφορών εκατοντάδων εκατομμύρων ευρώ, ενώ έρευνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγητή κ. Ξή Κοντιάδη, αξιολόγηση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας από την τοπική αυτοδιοίκηση, δράσεις, ελλείμματα και επικαλύψεις, δείχνει το βοήθεια στο σπίτι ως την υπηρεσία με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ως την πλέον καινοτόμα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Το γεγονός ότι η χώρα μας δεν έχει θεσμοθετημένες δομές πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας όπως το βοήθεια στο σπίτι, ότι ο Καλλικράτης άρθρο 96 και 97 προβλέπει δημιουργία διευθύνσεων κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ισοτήτων των φύλων, το ότι οι εργαζόμενοι των ΒΣΣ έχουν προσληφθεί αξιοκρατικά μέσω ΑΣΕΠ, νόμος 2190 κάθετος 1994, με πλήρες ωράριο και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, χωρίς ούτε μία ημέρα διακοπή όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετία, καλύπτοντας πάγιες και διαρκές ανάγκες. Το γεγονός ότι έχουν προηγηθεί τρεις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για την απρόσκοπτη συνέχιση του βοήθεια στο σπίτι και όλων των εργαζομένων σε αυτό, από 1η-1η-2012 έως 1η-1η-2012 του νόμου 4024-2011, από 1η-7η-2012 έως 1η-9η-2012, άρθρο 1 του νόμου 4087-2012 και από 1η-10η-2012 έως 31η-3η-2013, άρθρο 2 νόμου 4087-2012. Υπό το πρίσμα αυτό καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι και κατ' εκπαίδευση στον ΟΤΑ. Το γεγονός ότι ακριβώς λόγω της αυξανόμενης φτώχειας και ανέχειας θα πρέπει να υπάρξει εξαίρεση των κοινωνικών δομών και των εργαζομένων σε αυτές από τους περιορισμούς της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να μπορέσει να διαμορφωθεί ένα εθνικό δίχτυ προστασίας σε επίπεδο Δήμων και Πολιτείας. Ζητάμε με βάση τα παραπάνω όπως το Υπουργείο Εσωτερικών προωθήσει νομοθετική ρύθμιση που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι και τη συνέχιση εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού ως μονίμου πλέον. Στηρίζουμε και συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων για την κατοχήρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, οι οποίοι μάλιστα αποτελούν θεμέλιο λίθος στην επιτυχία του προγράμματος. Ζητούμε ακόμα τη συνέχιση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι και τη χρηματοδότησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο πρόεδρος θέτει ενώπιον του ΔΣ το ψήφισμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, ενέκρινε ομόφωνα το ψήφισμα, εκφράζοντας την αναγκαιότητα της συνέχισης του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι, που παρέχει σημαντικές υπηρεσίες σε 80.000 περίπου μοναχικά και ανήμπορα άτομα και προσφέρει εργασία σε περίπου 4.000 εργαζομένους στο πρόγραμμα αυτό. Το ανωτέρω ψήφισμα να διαβιβαστεί στον Υπουργό Εσωτερικών, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, στο Δήμο Μαρουσίου, στο Σωματείο των Εργαζομένων του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Ο πρόεδρος του ΚΙΠΑΔΑ, του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου ΚΙΠΑΔΑ, Νικόλαος Κάβαλος. Και έχω κι άλλο ένα έγγραφο της Λαϊκής Εισπύρωσης που λέει το εξής. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ψήφισμα του Δήμου Μαρουσίου, αποκρούει τις προτάσεις για δημιουργία συνεταιρισμών που θα υλοποιούν το έργο της υπηρεσίας βοήθεια στο σπίτι και απορρίπτει κάθε συζήτηση από αυτού. Η δημιουργία συνεταιρισμών θα οδηγήσει στην ιδιωτικοποίηση του προγράμματος και εν τέλει θα καταλήξει σε βάρος των εργαζομένων, σε αυτό και των εκατοντάδων συμπολιτών μας που ωφελούνται από το πρόγραμμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρουσίου ζητά να παραμείνει το πρόγραμμα και να υλοποιείται από τους Δήμους, να χρηματοδοτηθεί επαρκώς ώστε να προσφέρονται οι κατά το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στους δικαιούχους και οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα να έχουν όλα τα εργασιακά δικαιώματά τους και την έγκαιρη καταβολή των αποδοχών τους. Νομίζω ότι δεν διαφέρει από το προηγούμενο. Ορίστε, κι εσείς. Ο κύριος Κούκουζας και μετά ο κύριος Πολυχρονιάδης. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ήρθε το ψήφισμα πραγματικά στη οδοσού του ΚΙΠΑΔΑ πριν από λίγες ώρες και το ψήφισα και εγώ, γι' αυτό είναι και ομόφωνο. Όμως θα ήθελα, αν είναι δυνατόν και αν το αποδεχτεί και ο πρόεδρος του ΚΙΠΑΔΑ, να προσθεθεί μια φράση στα αιτήματά μας. Εκεί που λέμε ζητούμε λοιπόν και έχουμε ένα 2-3, να μπει ένα τέταρτο
που να λέμε να μην υπαχθεί το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και οι εργαζόμενοι σε αυτό στο νόμο 4092 του 2011 περί κοινωνικών συνεταιρισμών συνεργαστηριστικών επιχειρήσεων. Αν δεν έχει αντίρρηση και ο Πρόεδρος, φαντάζομαι ότι δεν έχει. Έχει αντίρρηση, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχει καμία αντίρρηση και προστίθεται και το. Να συμπεριληφθεί λοιπόν και η παράγραφος που ανέφερε ο συνάδελφος Κούκουζας. Οπότε συμφωνούμε. Ο κύριος Πολυχρονιάδης. Εγκρίνουμε. Ήταν κοινή η πρόταση που υποβάλαμε με το κόντρα στο κοινό. Συμφωνεί και ο Πρόεδρος, συμφωνεί και το ομόφωνο. Οπότε με τη συμπλήρωση που κάνανε και ο κύριος Κούκουζας και ο κύριος Πολυχρονιάδης. Και η λαϊκή συσπήρωση. Το διάβασα. Νομίζω ότι δεν έχει καμία διαφορά τώρα. Λοιπόν, θέλετε πριν την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου κάποια ερώτημα? Πώς? Ερώτηση ο κύριος Ζαπατιώτης και ο κύριος Αγρής. Παίρνω αφορμή, κύριε Πρόεδρε, από την τοποθέτηση του κύριου Σταθούλη ότι θα ακολουθήσουν κάποια στιγμή εισαγγελικές παραγγελίες, έρευνες κλπ. Για διάφορα ζητήματα του Δήμου. Όπως και από την προτροπή στην ομιλία του κυρίου Μαγιάκη, ότι δεν ελεγχθήκανε τα δάνεια, πώς και γιατί και πού πήγαν αυτά τα δάνεια. Και θέλω να ρωτήσω ότι τελευταία διαβάσαμε στον τύπο και στον τοπικό και σχετικά με το προσφυγή που έκανε η Άθμονο ΑΕ για το κτήμα της ΕΤΕΒΑ. Διαβάσαμε ότι δεν είχε αίσιο τέλος για το Δήμο, ότι εν πάση περιπτώσει δικαιωθήκανε οι κατηγορούμενοι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πόσο θα είναι η δικαστική δαπάνη και οι αμοιβές των δικηγόρων από αυτή την υπόθεση τη δικαστική. Και γιατί βάζουμε το Δήμο, γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτή την περιπέτεια. Ποιος μας όθησε να διεκδικήσει η Άθμονο και να θεωρήσει ότι αυτή η συμφωνία ήταν επιζήμια για το Δήμο, σε μια υπόθεση που εκ των προτέρων όσοι την παρακολουθήσαμε στο δικαστήριο και ήμασταν και μάρτυρες κλπ. Ήταν χαμένη από χέρι. Ποιος δηλαδή μας καθοδήγησε προς αυτή την. Θεωρώ ότι ήταν μια δίκαια χαμένη εκ των προτέρων. Παρ' όλα αυτά όμως έχει κόστος για το Δήμο και πόσα θα είναι τα δικαστικά έξοδα και αμοιβές των δικηγόρων και ποιος θα τα πληρώσετε. Μια απάντηση ο κύριος Σταθούλης. Κύριε Πρόεδρε, μια απάντηση όσον αφορά το εξής. Όσον αφορά την ασκήνηση από την Άθμονο που είπε ο κύριος συνάδελφος. Το διάβασα, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, το 2007, όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου και μάλιστα εγώ ήμουν και στην Άθμονο τότε, μας ήρθε από τον ανακριτή έγγραφο για μηνυτήρια αναφορά που ήδη υπήρχε και η οποία ήταν σε εξέλιξη. Δηλαδή δεν έκανε κάποια. Που την είχε κάνει ο κύριος Ρεκουνιώτης. Δεν ξεκίνησε δηλαδή η Άθμονο την όποια ποινική διαδικασία. Είχε γίνει μηνυτήρια αναφορά από δημότη, από συμπολίτη και η οποία ήταν σε έρευνα. Μας ζητήθηκε λοιπόν και καταθέσαμε υποχρεωτικά, γιατί αλλιώς είχαμε θέμα, από τον ανακριτή όλο το σχετικό φάκελο. Και στην πορεία ο ανακριτής έκρινε να πάνε στο ακροατήριο, στο ποινικό δικαστήριο, κάποια από τα μέλη της Άθμονων. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν ξεκίνησε από την ίδια την Άθμονο, ξεκίνησε μέσα από μια μηνυτήρια αναφορά. Στο ποινικό δικαστήριο, να θυμίσω, στο πρωτοβάθμιο, στο πρωτόδικο, υπήρξαν καταδίκες. Υπήρξαν καταδίκες, κύριοι συνάδελφοι. Άρα ήταν αβέβαιη η υπόθεση. Ήρθε βέβαια στο εφετείο και εμείς χαρούμενοι είμαστε, δεν έχουμε να κάνουμε σε αυτό κάτι. Είμαστε χαρούμενοι στο εφετείο και απειλάγησαν. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Αλλά ήταν αβέβαιο το αποτέλεσμα. Και από τη στιγμή που υπήρχε σε εξέλιξη, ήταν απαγορευτικό. Είχαμε ποινικές ευθύνες εμείς, εάν δεν δίναμε τα στοιχεία και αν δεν γινόταν το δικαστήριο. Και ήταν υποχρεωμένη η Άθμονο να στείλει δικηγόρο στο δικαστήριο αυτό. Ήταν υποχρεωμένη εκ του νόμου. Αν το έκανε αυτό, θα πήγαιναν για απιστία και για παράβαση καθήκοντος τα μέλη και ο πρόεδρος της Άθμονο του 2007-2008. Ήταν υποχρέωση. Εφόσον ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία, δεν ξεκίνησε κάτι από τους ίδιους. Από τη στιγμή λοιπόν που υπήρχε και πρωτόδικη καταδίκη, ήταν μονόδρομος επίσης, διότι υπήρχε παραγραφή και τότε θα ερχόταν πάλι η επόμενη διοίκηση να ζητήσει ευθύνες από την διοίκηση του 2008. Ήταν μονόδρομος να καταθέσουν και αγωγή αποζημίωσης. Αφού υπάρχει πρωτόδικη απόφαση που καταδικάζει κάποιους ανθρώπους, πρέπει υποχρεωτικά να κατεθεί και αγωγή για αποζημίωση για την ζημία που δημιούργησαν, εφόσον έτσι είχε κρίνει το πρωτόδικο ποινικό δικαστήριο. Όταν λοιπόν βγήκε η απόφαση του εφετείου που τις έκρινε αθώους, ήρθε η Άθμονο
και απέσυρε και την αγωγή αποζημίωση ακριβώς για να μην μπει σε περαιτέρω δικαστικές δαπάνες, δικαστικά έξοδα και, τέλη στο δικαστήριο το αστικό. Διότι όταν είναι, ξέρετε, είναι μεγάλα τα ποσά, μιλάμε για 14-15 εκατομμύρια, τα δικαστικές δαπάνες και ιδιαίτερα το δικαστικό ένσημο, όσοι είναι συνάδελφοι δικηγόροι ξέρουν, είναι συγκεκριμένο ποσοστό επί του ποσού, είναι τεράστια ποσά. Και καλά έκανε η Άθμονο και παραιτήθηκε μετά από την αστική αγωγή, εφόσον οι άνθρωποι κρίθηκαν στο ποινικό δικαστήριο και αθωώθηκαν. Αυτά είναι. Τώρα από εκεί και μετά, ότι ήταν υποχρεωμένοι πλέον δικηγόρο, ήταν υποχρεωμένοι να βάλει δικηγόρο στο ποινικό δικαστήριο και να πληρωθεί. Εδώ είναι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το ύψος των δικαστικών εξόδων των γραμματείων, είναι αυτά τα οποία είναι επιβεβλημένα από τον κώδικα περί δικηγόρων και από τα γραμμάτια του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Δεν πληρώθηκαν παραπάνω αμοιβές, ό,τι προβλέπεται. Εντάξει. Από τον κώδικα, από τον κώδικα περί δικηγόρων. Δεν θυμάμαι το ποσό, να σου το πω την επόμενη φορά, δεν είναι εκεί το θέμα. Έτσι. Εντάξει, τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, για να τελειώσω, αυτό που είπα δεν είναι γενικά και αόριστα. Μίλησα για συγκεκριμένες υποθέσεις, οι οποίες υπήρχαν θέματα και είχαν σταλεί και τώρα ο ανακριτής προχωράει στην ανάκριση και θα το δούμε σε λίγο καιρό. Δεν είναι σωστό, δεν επιτρέπεται να μιλήσουμε για οτιδήποτε. Αλλά δεν είναι γενικά και αόριστα, είναι για συγκεκριμένη υπόθεση. Έτσι, δεν πάμε στον και καλά να ποινικοποιούμε ή να κυνηγάμε μάγισσες, αλλά ήταν συγκεκριμένη υπόθεση η οποία στάλε και η οποία είναι σε εξέλιξη. Ωραία, κατανοητό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης, διαγραφή οφειλών Δήμου Μαρουσίου προς τις δημοτικές επιχειρήσεις, τις δημοτικές επιχειρήσεις του λόγου παραγραφής τους. Ερωτήσεις. Θέλετε, πέστε δύο κουβέντες, κύριε Σταθούλη, για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι. Ναι, είχαμε επαναλάβει και σε προηγούμενη χρονιά. Είναι υποχρεωτικό, γιατί υπάρχει δέσμευση νόμου, όταν κάποιες υποχρεώσεις περνούν την πενταετία, οδηγούνται σε παραγραφή. Οι επίτροποι δεν υπογράφουν πλέον τα αντίστοιχα εντάλματα, εφόσον έχει περάσει η πενταετής παραγραφή και δεν υπάρχει ούτε δικαστική διεκδίκηση, δεν υπάρχει όχληση. Το λέει ξεκάθαρα ο νόμος ακριβώς ποιες είναι, θα διαβάσετε την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Είναι μονόδρομος λοιπόν για την οικονομική υπηρεσία να ζητήσει την παραγραφή τους λόγω της παρέλασης πενταετίας και λόγω του ότι μέχρι την ημέρα της πενταετής παραγραφής δεν υπάρχει καμία όχληση, καμία δικαστική ενέργεια, είτε διαταγή πληρωμής, είτε αγωγή, η οποία να διακόπτει ή κάποιος νόμιμος λόγος που να διακόπτει την παραγραφή. Γι' αυτό λοιπόν η οικονομική υπηρεσία, ενεργώντας μέσα στα πλαίσια του νόμου, φέρνει αυτές τις διαγραφές, τις παραγραφές. Επίσης, αυτό ήταν και αντίστοιχα και στην Ελεγκτική Επιτροπή, στην οποία επευλήθη το σχέδιο οικονομικής υποστήριξης του Δήμου, με τον 4038-12, όταν είχε υποβληθεί το πρόγραμμα για να δοθεί η χρηματοδότηση του πίνακα οφειλών, μέσα από τις παρατηρήσεις όταν είχε εγκρίνει το πρόγραμμα, ήταν ότι ένα μεγάλο ποσοστό του αιτούμενου ποσού αντιπροσωπεύει παλαιότερες, άνω της πενταετίας οφειλές του Δήμου προς τα νομικά πρόσωπα, οι οποίες εν δυνάμει θα διαγραφούν. Και κατ' επέκταση θα μειώσουν και το ποσό του εκταμιευθέντος ποσού του δανείου. Το θεωρεί δάνειο ή χρηματοδότηση, βέβαια, εννοεί έτσι. Ήταν λοιπόν και μία παρατήρηση και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία είχε υποβληθεί το αίτημα και το σχέδιο οικονομικής υποστήριξης του Δήμου, το οποίο τελικά ενεκρίθηκε, βάσει το οποίο πήραμε τα 19 εκατομμύρια. Έρχεται λοιπόν εδώ σήμερα αυτή η διαγραφή. Αφορά τις δημοτικές επιχειρήσεις, είναι κυρίως εντάλματα που αφορούν ακριβώς, εφόσον υπάρχει η παραγραφή τους, αφορούν του 2006, είναι και τις δημοτικές επιχειρήσεις ανάπτυξης, είναι τις δημοτικές επιχειρήσεις εκπαίδευσης, η οποία ουδέποτε εγκρίθηκε όταν μετά το 2007 αναλάβαμε εμείς, ουδέποτε εγκρίθηκε η δαπάνες και η λειτουργία της επιχείρησης εκπαίδευσης και γι' αυτό αμέσως τη βάλαμε σε καθάριση. Και της παλιάς Δημοτικής Επιχείρησης Αθλητισμού, πάλι τα εντάλματα αυτά, ορισμένα εντάλματα, τα οποία έχουν ήδη παραγραφεί και η οποία βέβαια και αυτή είναι τάχθη μετά να γίνει η εγκαθάρισή της μέσα από την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης, τη ΔΕΑΔΑ. Και είναι και ένα ένταλμα που αφορά την Άθμονο, ήταν κάποια έξοδα μεταβιβάσεων τότε του 6 κάποιων ακινήτων, κάποια συμβουλευτικά έξοδα και δικηγορικά, τα οποία η Επίτροπος θεώρησε ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουν το Δήμο. Γιατί είχε γίνει μια σχετικό έτοιμο, είπαν δεν επιβαρύνουν το Δήμο και γι' αυτό το λόγο και αυτά πλέον είχαν μείνει από τότε σε κρεμότητα και παραγράφονται.
Εδώ ήθελα να απαντήσω και σε μια ερώτηση του κυρίου Μαγιάκη. Σας είχα απαντήσει εγώ λάθος την προηγούμενη φορά, γιατί το είδα μετά, σε σχέση με αυτά τα εντάλματα που είχε γίνει η πράξη. Αυτά καταρχήν δεν έχουν υποβληθεί, δεν έχουν υποβληθεί σε επίτροπο τα εντάλματα αυτά που μιλάμε σήμερα. Εκείνα λοιπόν που ήταν στην έκθεση του ελεγχτικού συνεδρίου, δεν ήταν εντάλματα της παλιάς δημοτικής επιχείρησης, δεν μπήκαν ποτέ μέσα στη ΔΕΑΔΑ. Εγώ είχα κάνει λάθος τότε που σας απάντησα έτσι. Το σωστό είναι ότι παρέμειναν στο λογιστήριο του Δήμου, εφόσον έκανε την πράξη επίτροπος. Έλειπαν κάποια συγκεκριμένα, από ό,τι ξέρω, παραστατικά. Θα μας απαντήσει επακριβώς, γιατί τα ψάχνουν στο αρχείο του Δήμου και θα μας δώσει τις επόμενες μέρες και ο Διευθυντής ακριβώς το λόγο. Κυρίως είναι, νομίζω, στις επιμέρους συμβάσεις που είχαν υπογραφεί, ότι δεν ήταν στις σωστές ημερομηνίες τους και γι' αυτό το λόγο η επίτροπος έκανε την πράξη. Τα έχει υποβάλει σε πράξη. Δεν είναι εδώ αυτά. Αυτά είναι ήδη στην άκρη, έτσι δεν χρειάζεται να παραγραφούν. Έχει αρνηθεί η Επίτροπος και δεν οδηγούνται σε πληρωμή. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, ό,τι άλλο θέλετε. Ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Ο κύριος Μαγιάκης. Ο κύριος Σαγρής. Ο κύριος Κούκουζας. Κυρία Ψάλτη. Και ο κύριος Ζαπατιώτης. Λοιπόν, ο κύριος Μαγιάκης. Κύριε Αντιδήμαρχε, εδώ πέρα έχουμε ένα συνολικό ποσό, το οποίο είναι 6.677.000 ευρώ και το οποίο έχει υποβληθεί από τις συγκεκριμένες δημοτικές επιχειρήσεις προς το Δήμο βάσει τιμολογίων παροχής υπηρεσιών για να εξοφληθούν. Αυτά λοιπόν είναι προφανώς αυτά τα χρήματα όταν υποβάλλονται ας πούμε προς το Δήμο, δεν υποβάλλονται μονάχα το τιμολόγιο, υποβάλλονται και μια κατάσταση δαπάνης, πού πήγαν αυτά τα λεφτά κτλ. Η ερώτηση είναι, όλα αυτά τα ποσά των 6-7 εκατομμύριων ευρώ δεν ήταν υποχρεώσεις των δημοτικών επιχειρήσεων προς την αγορά, προς εργαζόμενους, προς κάποιους. Πρέπει να ήταν ας πούμε κάποιες υποχρεώσεις. Όταν λοιπόν ερχόμαστε εμείς και τα διαγράφουμε αυτά σήμερα, αυτοί είτε οι επιχειρηματίες είτε οι εργαζόμενοι στους οποίους θα όφυλαν αυτές οι δημοτικές επιχειρήσεις, πού είναι, δεν θα τα πάρουν τα χρήματά τους. Και εν πάση περιπτώσει αυτοί δεν είχαν κάνει καμία διεκδίκηση απέναντι σε αυτές τις δημοτικές επιχειρήσεις. Αν μου πείτε καμία, θα το δεχθώ, αλλά θα έχω μια θέση. Εντάξει, καμία. Τελειώσατε, κύριε Μαγιάκη. Ο κύριος Σαγρής. Κύριε Πρόεδρε, καλύφθηκα από την ερώτηση του κύριου Μαγιάκη. Απλώς θέλω να πω, κύριε Σταθούλη, μετά πώς ένας δήμος όπως ο δικός μας έτσι, καταφεύγει σε αυτό το μέτρο της παραγραφής, χωρίς να έχουν γίνει καμιά προσπάθεια ενημέρωση αυτών που χρωστάει, και ποια θα είναι η φερικαιότητά μας από εδώ και πέρα. Και όσον αφορά την δημοτική επιχείρηση εκπαίδευσης, και το 7 και το 8 λειτουργήσε. Ο κύριος Βελής ήταν πρόεδρος. Θα μας πει. Να τελειώσουν οι ερωτήσεις πρώτα. Ο κύριος Κούκουζας. Κύριε Σταθούλη, εγώ δεν θα είμαι τόσο ευγένης όσο οι προηγούμενοι. Έχετε την αίσθηση, είναι όμως μια σαφή ερώτηση έχω να κάνω. Έχετε την αίσθηση ότι όλα αυτά τα τιμολόγια ή κάποια από αυτά είναι εικονικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Ψάλτη. Να ρωτήσω, έχει περάσει πενταετία για όλα αυτά τα τιμολόγια. Και η Επίτροπος έχει απαντήσει αρνητικά. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες για όσους έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, ας το πούμε, κάποια παραγράφηκαν. Γιατί κάποια χρέη από τις ανώνυμες εταιρείες έχουν περάσει πια στο Δήμο. Έχουμε κάποιο αντιστάθμισμα όλων αυτών ή όχι. Ο κ. Ζαπατιώτης. Λίγο πολύ έχουν ρωτήσει και οι άλλοι συνάδελφοι. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Σταθούλη, αν η διαγραφή αφορά προγραμματικές συμβάσεις δημοτικών επιχειρήσεων και αφορά και χρέη προς ιδιώτες. Εάν αυτοί οι ιδιώτες θα προσφύγουν, θα έχουμε νομικές περιπέτειες, δηλαδή θα τα διεκδικήσουν ή είναι τελειωμένη υπόθεση. Ωραία. Κύριε Σταθούλη, θα απαντήσετε. Αυτό έλεγα και πριν, ότι αυτά ακριβώς επειδή το γράφει και η εισήγηση, δεν υπάρχει είτε όχληση, είτε δικαστήριο σε εκκρεμότητα, είτε διαταγή πληρωμής, είτε αγωγή
από την πλευρά των, αυτών, των δικαιούχων, ας πούμε, αυτών των χρημάτων, και γι' αυτό το λόγο οδηγούνται στην, σε αυτή τη διαγραφή. Διότι τώρα, ακόμα και να εκδοθεί το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα εντάλματα, επειδή έχουν περάσει την πενταετή παραγραφή, δεν θα, θα κάνει πράξη η Επίτροπος, δεν θα πληρωθούν. Έτσι, δεν θα πληρωθούν. Τώρα, το μόνο δικαίωμα, το λέω τώρα, καταλαβαίνει και η Κατερίνα, το μόνο δικαίωμα που έχει κάποιος δικαιούχος είναι για, το λεγόμενο, το λέω, αλλά δεν είναι με την έννοια της ποινικής, παράνομο πληθυσμό, με το 904 του αστικού κώδικα. Δηλαδή, μόνο με αυτό το μπορεί κάποιος να διεκδικήσει, αλλά είναι πολύ περιορισμένη η δυνατότητά του. Γιατί το δικαστήριο σου λέει 5 χρόνια, 6 χρόνια, γιατί δεν τα διεκδίκησες και έρχεσαι μετά από 6 χρόνια με, με αδύναμο δικαίωμα να τα αναζητήσεις. Είναι δηλαδή χρήματα τα οποία κακώς δεν τα αναζήτησαν. Κακώς, έτσι δεν το συζητάω. Κακώς δεν τα αναζήτησαν. Πάντως δεν τα αναζήτησαν, άρα είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαγράψουμε, διότι διαφορετικά θα παραμένουν μέσα στις υποχρεώσεις, αλλά χωρίς ποτέ να μπορούν να πληρωθούν. Και δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Και συνεπώς ερχόμαστε σήμερα στα πλαίσια του πίνακα οφείλων, πρέπει όντως να έρθει να νοικοκυρευτεί, να τα διαγράψουμε. Έτσι, αυτό είναι. Τοποθετήσεις. Η Ζαπατιώτη στο μικρόφωνο, γιατί δεν... Α, εντάξει. Τοποθετήσεις. Ο κύριος Κούκουζας. Ρώτησα ευθέως αν έχετε την αίσθηση ότι κάποια από αυτά ή όλα είναι εικονικά. Όχι, αυτό δεν μπορώ να το, δεν μπορώ να το πω αυτό. Αυτό είναι θέμα φορολογικών αρχών. Έτσι. Δεν μπορώ εγώ να μπω στις φορολογικές αρχές και να πούν. Φυσικά, πώς... Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι πραγματικά τιμολόγια για πραγματικές δοσοληψίες. Από και μετά οι φορολογικές αρχές είναι αυτές που κάνουν ελέγχους και έτσι. Να διαπιστώσουν αν υπάρχει ή όχι. Λοιπόν, τοποθετήσεις ο κύριος Μαγιάκης. Άλλος συνάδελφος. Κανείς. Ελάτε κύριε Μαγιάκη. Κύριε Αντιδήμαρχε, πραγματικά εμένα μου φαίνεται εντελώς δηλαδή εξωπραγματικό και ιδιαίτερα στις εποχές που ζούμε κάποιου ή σε κάποιους, εν πάση περιπτώσει, να τους χρωστάει ο Δήμος 7 εκατομμύρια και να μην σκάει η μύτη, που λέει, να μην ρωθούν. Δηλαδή, ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί είναι και, εν πάση περιπτώσει, οφειλές από το 2000, από το 2004, 5, 6, 7. Είναι λοιπόν κάποιος, του οποίου μια δημοτική επιχείρηση του χρωστάει συνολικά σε όλους αυτούς 7 εκατομμύρια και δεν ενδιαφέρεται να έρθει να τα εισπράξει. Αυτό εκ πρώτης όψεως για μένα είναι ύποπτο. Είναι ύποπτο με την έννοια, ας πούμε, ότι εντάξει, έκοψα και ένα τιμολόγιο, δεν βαριέσαι, ας πούμε. Άστο εκεί πέρα να υπάρχει. Δεν έκανα και τίποτα. Τώρα τι να πάω να ζητάω και να μπαίνω και σε έξοδα και να μπω και σε περιπέτειες. Επομένως, νομίζω ότι εσείς σαν δημοτική αρχή, όταν βρισκόσαστε ακριβώς μπροστά σε αυτή την κατάσταση, να έχετε 7 εκατομμύρια τιμολόγια, τα οποία είναι συγκεκριμένα, δεν είναι ότι δεν ξέρετε ποιοι είναι αυτοί, να μην καλείτε εσείς οι ίδιοι τις φορολογικές αρχές. Και να λέτε, ελάτε εδώ κύριοι, υπάρχουν 7 εκατομμύρια τιμολόγια τα οποία δεν ήρθαν να μας ζητήσουν ποτέ. Για να δείτε ακριβώς αυτό που σας είπε προηγουμένως ο κ. Κούκουζας. Μπας και ήταν πέτσινα τα τιμολόγια. Μπας και γινώσατε εκεί πέρα τίποτα δοσοληψίες. Διότι όταν λέμε για κάθαρση και για καθάριση του παρελθόντος, αυτά ακριβώς τα ζητήματα εννοούμε. Εσείς πρώτοι θα έπρεπε να έχετε καλέσει τον ΣΔΟΕ και να πείτε, ψάχτε να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Διότι αυτός το χρωστάω 6 χρόνια και δεν ήρθε να μου ζητήσει φράγκο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, σε αυτές τις διοικήσεις, οι οποίες είχαν διοριστεί τότε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και μάλιστα το 2007 και από τη δική σας Δημοτική Αρχή, υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Δηλαδή, όταν εμένα που είμαι διοίκηση σε μια δημοτική επιχείρηση μου χρωστάει ο Δήμος, ας πούμε, 7 εκατομμύρια και δεν πάω στο Δήμο να τα διεκδικήσω, έχω ποινική ευθύνη απέναντι του Διοικητικού Συμβουλίου και του καθαριστή που ανέλαβα αυτή την υποχρέωση. Δηλαδή, με εκπλήσει πραγματικά το γεγονός ότι τα διοικητικά συμβούλια των συγκεκριμένων επιχειρήσεων δεν ήρθαν στο Δήμο να καταθέσουν ένα χαρτί και να λένε ότι κύριοι, μας προστάτε αυτά τα λεφτά, φροντίστε να τα εξοφλήσετε, ας πούμε, ώστε να μην διαγραφούν
Εκτός και αν, επανέρχομαι πάλι σε αυτό που είπα προηγούμενα, δεν υπήρχε κανένας λόγος, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτά τα τιμολόγια ήταν αυτά που ήταν. Λοιπόν, σε αυτά έπρεπε να τα έχετε ερευνήσει, να τα έχετε ξεσκονίσει στην κυριολεξία. Τώρα, βέβαια, νομότυπα, ερχόμαστε, ζητάτε μια διαγραφή, ας πούμε, 7 εκατομμύριων ευρώ, εντάξει. Δεν, λογιστικά τακτοποιείτε το θέμα, αλλά την ουσία δεν την ψάχνετε. Δεν την ψάχνετε την ουσία. Και σε αυτό, κατά την άποψη δική μου, έχετε ευθύνη και εσείς, αλλά και οι διοικήσεις των προηγούμενων δημοτικών επιχειρήσεων. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σταθούλη, τώρα με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Μαγιάκης. Αυτοί οι οποίοι έχουν εκδώσει τιμολόγιο και σήμερα δεν πληρώνεται, διαγράφεται. Προφανώς, λοιπόν, έχουν πληρώσει ΦΠΑ. Το ΦΠΑ στα 7 εκατομμύρια εδώ, αν υπολογίσει κανένας... Ένα λεπτό. Για να καταλάβω κιόλας κι εγώ, έτσι, γιατί το συζητήσαμε κιόλας. Αντιλαμβάνομαι τώρα το νομότυπο και τις διαγραφείς, αφού δεν έχουν πληρωθεί και δεν έχουν να ζητηθούν τα χρήματα αυτά. Όμως αυτός ο οποίος έχει δώσει το τιμολόγιο έχει πληρώσει ένα ΦΠΑ. Το ΦΠΑ, λοιπόν, στη χειρότερη περίπτωση στα 7 εκατομμύρια είναι ένα 600. Δεν ξέρω πόσο είναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, ένα εκατομμύριο, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το ένα εκατομμύριο οφείλουν να τα αποδώσουν. Πόσο έχουν κόψει τιμολόγιο τώρα. Ελάτε, κύριε Κουκουζά, αυτό μου. Από την απορία σας, να σας πω μια ιστορία. Κόβω εγώ ένα τιμολόγιο σε εσάς. Μου δίνετε το ΦΠΑ μου, πληρώνετε την αφορία μου. Δεν εκτελώ καμία εργασία. Τα λεφτά που παίρνετε τα μοιραζόμαστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλά. Αυτό τώρα να στο διαγράψουμε το μικρόφωνο, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είναι επίσημο. Εντάξει, είναι εκτός μικροφώνου αυτό. Ήταν αυτό το μικροφώνο. Σκεφτόμαστε δυνατά. Λοιπόν, σε ψηφοφορία, κύριε συνάδελφοι. Όχι. Μια απάντηση να δώσει ο κύριος Χριστάκης. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε ότι διαγράφεται αυτό, δεν έχει. Επειδή υπάρχουν εδώ πέρα μια σειρά από πράγματα, να εξηγήσουμε καταρχάς ότι είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο όταν έχει παρέλθει η πενταετία, από την ώρα που δεν υπάρχει κάποια δικαστική διεργασία από τον φορέα που έχει κόψει το τιμολόγιο, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία της διαγραφής. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό είναι μια διαδικασία που κανονικά όλοι οι Δήμοι οφείλουν να το κάνουν, και ειδικότερα οι οικονομικές τους υπηρεσίες. Η πλειονότητα των Δήμων δεν το κάνουν. Εμείς να πούμε ότι αυτό το πράγμα το ξεκινήσαμε το 2008 και στην ουσία τότε για πρώτη φορά, το μιλάω και για τα νέα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε ξεκινήσαμε ήδη και από προ-98 να αρχίσουμε να κάνουμε διαγραφές, και πιστεύω ότι μέχρι στιγμής πρέπει να έχουμε κάνει διαγραφές του ποσού των 25-27 εκατομμυρίων ευρώ, αν δεν απατώμε. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν το εξής. Μέσα στην οικογένεια αυτή εδώ που βλέπετε, καταρχάς, υπάρχουν μία σειρά από προβλήματα. Λοιπόν, ένα κλασικό πρόβλημα είναι εταιρείες οι οποίες έχουν κόψει τιμολόγια, οι οποίες όμως, επειδή δεν υπήρχε η κατάλληλη προγραμματική σύμβαση μέσα σε αυτές που έκανε η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης, ήταν εκ των πραγμάτων ότι δεν υπήρχε περίπτωση ούτε να πληρωθούν αυτά. Είναι πάρα πολλοί εκ των εργολάβων οι οποίοι αναλαμβάνουν δουλειές, οι οποίοι στην πορεία διαπιστώνουν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ανάθεση των εργασιών, ακόμα και μετά την παράδοση των τιμολογίων. Επίσης, επειδή το ρώτησε και ο κ. Γκαρδέλης, να πούμε το εξής, ότι αυτός που κόβει τιμολόγιο και ειδικότερα σε προγράμματα που έχουν να κάνουν με χρηματοδοτήσεις, πολύ πριν εισπράξει τα χρήματα, είναι υποχρεωμένος να κόψει το εξοφλητήριο των εργασιών. Και το πρόβλημα είναι δυστυχώς όταν είναι φορολογικά ενήμερος και αν δεν είναι τακτοποιημένος και οι διαδικασίες δεν έχουν τηρηθεί και η απορροφητικότητα παραμένει χαμηλή και τα χρήματα αυτούς δεν εισπράττει ποτέ. Επειδή λοιπόν εδώ υπάρχουν κάποια μεγάλα ποσά στα πρώτα κομμάτια που λέει Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης, σας ενημερώνω ότι είναι μια εταιρεία η οποία αναλάμβανε έργα για τους Ολυμπιακού χαρακτήρα την περίοδο πριν το 2004. Από εκεί που λέει 136.000 ευρώ, στην ουσία το νούμερο 16 και το νούμερο 23 είναι στην ουσία της προγραμματικής σύμβασης και των αναθέσεων που είχαν γίνει για το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, τα οποία στην ουσία βγήκαν με πράξη από τον Επίτροπο και γι' αυτό δεν πληρώθηκαν ποτέ αυτά του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Επίσης, το νούμερο 18 έως το νούμερο 22 είναι οι δουλειές που έκανε η Δημοτική Επιχείρηση Παιδείας, που είχε κάνει τότε, όσοι θυμούνται, με το θέμα της συμπλήρωσης των μηχανογραφικών εν ώψη των εισαγωγικών εξετάσεων που τα συμπλήρωναν τα παιδιά, τα οποία και αυτά έγινε πράξη. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι ακόμα και την περίοδο που ο κύριος Βελής ήταν πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Παιδείας μέχρι το Δεκέμβριο του 8, γιατί το 8 λήφθηκε μια απόφαση όπου η Δημοτική Επιχείρηση Παιδείας, η Δημοτική Επιχείρηση. Όχι πολιτισμού, αθλητισμού
και επικοινωνίας συγχωνεύτηκαν στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης. Υπήρχε λοιπόν τότε ένα ποσό της τάξης των 900.000 ευρώ, που ήταν μια προγραμματική για την παιδεία, η οποία δεν είχε εγκριθεί ποτέ. Και μάλιστα σε ορισμένους εκ των εργολάβων ή τέλος πάντων αυτών που ήταν πάροχοι υπηρεσιών, είχαμε φτάσει σε σημείο ακόμα καλά-καλά και κατασχετηρίου. Και ήταν ξεκάθαρο ότι ο Δήμος δεν όφιλε να τους πληρώσει τίποτα, γιατί στο πλαίσιο της ευελιξίας μια δημοτική επιχείρηση έκανε δουλειές μαζί τους, άρα εκ των πραγμάτων και τα δικαστήρια χάθηκαν στην πορεία για αυτούς, έτσι και βέβαια η ίδια η λογική της υπεργολαβίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και σήμερα τα φέρνουμε εδώ για να διαγραφούν, γιατί ακόμα και να συνέχιζαν. Η πράξη που έχει γίνει από την πλευρά του αρμόδιου επιτρόπου τους δημιουργεί τεράστια προβλήματα για να μπορούν να δικαιωθούν. Τα ίδια θέματα θα δείτε και από το νούμερο 28 και μετά, που έχει να κάνει με δράση των σχολείων, ενώ πίσω, στην 29 και 30, είναι δύο μεγάλες εργολαβίες ασφαλτοστρώσεων, η πρώτη και αποχετεύσεων, η δεύτερη, οι οποίες έχουν ακυρωθεί με πράξη του επιτρόπου. Το 31 είναι πάλι η απόφαση τότε του Δημοτικού Συμβουλίου για να δώσει κάποια χρήματα στο Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, που και αυτό δεν προχώρησε. Το 32 είναι και αυτό πράξη που έγινε από τον Επίτροπο για μια δραστηριότητα αποχέτευσης. Βλέπετε, μεγάλα νούμερα είναι εργολαβίες στην ουσία. Το 33-34 είναι δράσεις πάλι των σχολείων με τη Δημοτική Επιχείρηση Εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να πούμε ότι μετά το 2006 δεν ξαναλειτουργήσε, πρακτικά δεν έκανε κάτι άλλο. Και στην ουσία η ανάθεση αντικειμένου που έγινε στον κύριο Βελή ήταν για να ξεκαθαρίσει και να κλείσει αυτή την επιχείρηση. Και στο πλαίσιο της συγχώνευσης, μάλιστα, είπαμε ότι κάποια που έχουν να κάνουν με προσωπικό, με καθηγήτριες συγκεκριμένα, αυτά πληρώθηκαν από τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης. Στο κομμάτι που έχει να κάνει από το 35 έως και το 39, που είναι η Δημοτική Επιχείρηση Αθλητισμού, είναι, όπως θυμάστε, κύριε Μαγιάγη, που είχατε ρωτήσει και άλλη φορά, για τη μία εγκεκριμένη πάλι προγραμματική που δεν εγκρίθηκε ποτέ στη Δημοτική Επιχείρηση Αθλητισμού και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν πληρώθηκαν τα χρήματα αυτά ποτέ. Και πάλι το 40 είναι ασφαλτοστρώσεις, για το οποίο έχει αυτό γίνει πράξη. Και τέλος, το 44 και το 45 είναι στο κομμάτι της Δημοτικής Επιχείρησης Αθλητισμού, που είχαν γίνει λάθος ημερομηνίες και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είχαν απορρευθεί από την πλευρά του Επιτρόπου. Άρα, μην πηγαίνει κατευθείαν το μυαλό μας στα εικονικά, έτσι και σε οτιδήποτε, γιατί μπορεί να είναι η εποχή τέτοια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα λειτουργούν όπως πρέπει. Τώρα, η απόφαση της Δημοτικής Αρχής ήταν ξεκάθαρο ότι στο πλαίσιο του ξεκαθαρίσματος του νοικοκυρέματος έπρεπε να φύγουν και αυτά τα 6,6 στην ουσία εκατομμύρια ευρώ από τη μέση, γιατί ο σκοπός της Αρχής είναι και να ξεκαθαρίσει και να νοικοκυρέψει. Και το ίδιο θα κάνουμε και για τα υπόλοιπα μέσα στο έτος και θα δείτε και του χρόνου τέτοια εποχή. Θα κάνουμε το ίδιο ξεκαθάρισμα και για τις οφειλές του 2008. Ωραία, σε Ελάτε, κύριε Μαγιάκη, σύντομα. Εντάξει. Κύριε Γενιέ, εντάξει, εγώ δεν είμαι δικηγόρος. Αλλά γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι εάν έχω μία απέτηση απέναντι σε κάποιον Δήμο ή σε κάποια δημοτική επιχείρηση, έστω και το ελεκτικό συνέδριο να απορρίψει μια δαπάνη του Δήμου για λόγους αυτούς που είπατε, προγραμματικό συμβάσιο, ημερομηνιών κτλ., δεν χάνω το δικαίωμά μου να πάω στο δικαστήριο, να με δικαιώσει στο δικαστήριο και με βάση αυτή τη δικαστική απόφαση να διεκδικήσω τα χρήματά μου. Δεν σημαίνει ότι επειδή την απέρριψε το ελεκτικό συνέδριο, εγώ χάνω το δικαίωμά μου. Το ελεκτικό συνέδριο ελέγχει αν έγινε σωστή η διαδικασία από την πλευρά του Δήμου. Μου κάνει πράγματι λοιπόν επομένως εντύπωση, γιατί τα λεφτά είναι πολλά, πως ούτε ένας από αυτούς, ούτε ένας, ούτε μισός, δεν πήγε σε ένα δικαστήριο να πει ότι όχι, εγώ να τα έχω κάνει τα λεφτά, εδώ είναι τα τιμολόγια, εδώ τώρα τι έκανε ο Δήμος, αν δεν τα έκανε σωστά, ας πούμε, με βάση τις οδηγίες του ελεκτικού συνεδρίου, ας πάντα βρει ο Δήμος με το ελεκτικό συνέδριο να πληρωθεί και να έρθει μετά να γίνουν οι καταλογισμοί σε αυτούς που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Λοιπόν, ξέρω γιατί, συγγνώμη, αλλά με όλα αυτά που είπατε προσπαθείτε να πείτε ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, τα ελεκτικά συνέδρια και τα λοιπά, δεν τρέχει τίποτα. Όχι, τρέχει τίποτα. Τρέχει κάτι. Σε αυτό τρέχει κάτι. Διότι σε αυτό το οποίο λέμε ότι ούτε ένας από αυτούς τους οφειλέτες, 46-47 πώς είναι, δεν βρέθηκε να πάει σε ένα δικαστήριο να διεκδικήσει τα χρήματά του, εμένα το λέω και το επαναλαμβάνω, μου βάζει υπόνοιες, τις οποίες εσείς έπρεπε να διερευνήσετε. Λοιπόν, μια απάντηση σύντομη, ο κύριος. Να πω το εξής, ότι είναι γεγονός ότι όταν έχεις ένα κυκαιώνα, απλά υπενθυμίζω ότι τον Ιανουάριο του 2007, εδώ υπήρχαν 23 φορείς υποπτευόμενοι από το Δήμο, έτσι μόνο υπενθυμίζω τα νούμερα, 8 δημοτικές επιχειρήσεις, 3 αστικές μη κερδοσκοπικές και 10 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Είναι κατανοητό λοιπόν ότι αυτοί οι φορείς, αν εξαιρέσω τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης, οι υπόλοιποι,
Και νομίζω οι κύριοι εδώ πέρα του παλιού Δημοτικού Συμβουλίου και του υφιστάμενου από την πλευρά της διοίκησης έχουν ζήσει να διοικούν ένα σύστημα το οποίο είναι μη όριμο, χωρίς την ανάλογη διοικητική υποστήριξη, έτσι και φυσικά με όλη την κληρονομιά που είχε να κάνει με το παρελθόν. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο και για τον εργολάβο ότι όταν η διαδικασία δεν έχει γίνει με κατάλληλες διεργασίες, όταν δεν υπάρχει πραγματική σύμβαση, όταν έχει χάσει το πρώτο ή το δεύτερο δικαστήριο, προσπαθεί να βρει άλλους τρόπους με τους οποίους να πάρει τα χρήματά του. Και θυμάμαι πολύ ξεκάθαρα την περίπτωση της Δημοτικής Επιχείρησης Παιδείας. Δεν μιλάμε για ένα ποσό 50.000, μιλάμε για ένα ποσό 900.000, που εκ των πραγμάτων πάρα πολύ, όταν είδαν ότι στην ουσία το ελεκτικό συνέδριο όχι μόνο τους απέρριπτε, αλλά δεν υπήρχε η βάση. Ακόμα και να έκαναν παραπάνω δικαστήρια στη δημοτική επιχείρηση, δεν θα κέρδιζαν τίποτα, γιατί δεν υπήρχαν έσοδα. Άρα η λογική του δικαστηρίου είναι ότι να κάνεις το δικαστήριο να δικαιωθείς και μετά να κάνεις να λαμβάνεις, σύν τον χρόνο βέβαια να πληρώνεις και τους δικηγόρους και τα δικαστικά έξοδα. Έτσι, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτές που ήταν και πραγματικά προβληματικές έγιναν πράξεις και ήταν ξεκάθαρο ότι ο αρμόδιος επίτροπος εδώ και 4 χρόνια έχει ξεκαθαρίσει ότι οτιδήποτε οφειλή είναι άνω των 5 ετών, αυτόματα θα μπαίνει στη διαδικασία πράξης. Αυτό λοιπόν είναι θέμα του καθενός και είναι βέβαια γεγονός ότι από το 7 και το 8 και μετά οι εποχές έχουν αλλάξει σε σχέση με το πόσο είμαι και μετά δεν πληρώνω έτσι τις προγενέστερες εποχές. Λοιπόν, αλλά από εκεί, από αυτή τη λογική, και γι' αυτό όπως είδατε και πρακτικά εδώ και 6 χρόνια, κάθε μέρα που προχωράμε στην ουσία γίνεται ένα μάζεμα και κλείσιμο έτσι, για τακτοποίηση των εργασιακών θεμάτων και φυσικά την αποπληρωμή όσων υποχρεώσεων παραμένουν. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αυτός ο οποίος, όπως και στη ΔΕΑΔΑ, αυτός ο οποίος είναι με διδαγή πληρωμής ή με κατασκευτήριο δεν μπορεί παρά να πληρωθεί. Και είναι γεγονός ότι αρκετοί προμηθευτές είναι σε αυτή την κατάσταση. Και όπως θα δείτε και στα 19 εκατομμύρια, στην ουσία ο πίνακας είναι αρκετά μεγάλος που θα καθαρίσουμε και αυτή την ιστορία όσοι είναι να δικαιωθούν με τις διαδικασίες που είναι και τυπικές και νόμιμες. Έτσι. Απλά λοιπόν, ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι αυτό είναι ακόμα άλλη μία εκκρεμότητα του παρελθόντος, η οποία τέλος πάντων σήμερα τελειώνει. Ενάτε, κύριε Ζαμπαντιώτη. Συμφωνώ με τον κύριο Μαγιάκη ότι είναι πραγματικά περίεργο πώς κανείς δεν βρέθηκε αυτή την εποχή να διεκδικήσει χρήματα τα οποία το οφείλουμε. Και μάλιστα είναι πολλά τα χρήματα. Από αυτό το σημείο όμως, κύριε συνάδελφε, μέχρι το να φτάνουμε να κατηγορούμε Σιλίδη ως ο συναδέλφος ή συμπολίτης μας, υπηρετήσανε σε προηγούμενες διοίκησεις νομικών προσώπων ή δημοτικών επιχειρήσεων, να βάζουμε απέναντί μας όλους τους συναδέλφους της σημερινής διοίκησης ή και συναδέλφους από την αντιπολίτευση. Και να αφήνουμε υπονοούμενα και να κατηγορούμε και να θεωρούμε ότι είναι όλοι κλέφτες. Είναι μεγάλη διαφορά. Να θεωρούμε πλαστογράφους, να τους θεωρούμε λαμόγια, να τους θεωρούμε. Υπάρχει μια καχυποψία ότι όλοι οι προηγούμενοι ήταν κλέφτες. Αυτοί οι άνθρωποι που υπηρετήσαν, κύριε συνάδελφε, τις προηγούμενες διοίκησεις και στη σημερινή. Ήταν συμπολίτες μας οι οποίοι εκλεγήκαν από το μαρισιώτικο λαό. Ήταν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν διοριστήκαν στα διοικητικά συμβούλια, αλλά εκλεγήκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Και δεν επιτρέπεται καθημερινά συνάδελφοι να κάνουν μια προσπάθεια να σπηλώσουν αξιοπρέπειες και προσωπικότητες. Είναι άνθρωποι που υπηρετήσανε την πόλη από την Α ή τη Β θέση. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι πάμε το μυαλό μας στα τιμολόγια, αυτά είναι πλαστά για κάποιους, ας πούμε, διευθυντές σχολείων που υπηρετήσαν στις σχολικές επιτροπές. Ούτε είναι δυνατόν να λέμε ότι τα μοιράσαμε τα χρήματα αυτά. Εάν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, πραγματικά το έχω πει και άλλη φορά, κύριε συνάδελφε, θα πρέπει από την πλευρά μας. Και κυρίως από την πλευρά, δηλαδή στο Μαρούσι, όσοι ήταν πριν από τον κύριο Πολυχρονιάδη, τον κύριο Μαγιάτη, τον κύριο Κούκουζα, ήταν όλοι λαμόγια. Οι υπόλοιποι είμαστε εμείς οι τρεις που θα σώσουμε την πόλη. Δηλαδή όλοι οι άλλοι είμαστε κλιματίες, είμαστε κλέφτες, είμαστε απατιώνες. Έτσι είναι. Πριν οι προηγούμενοι ήταν όλοι. Να σας πω, κύριε συνάδελφο, ότι τις προηγούμενες διοικήσεις και τις σημερινές υπηρετήσαν αξιόλογα στελέχη από το χώρο της αριστεράς και από το χώρο τον οποίο υπηρετείται σήμερα. Υπηρετήσαν αξιόλογα στελέχη από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν οι συνθέσεις των διοικητικών και δημοτικών συμβουλίων, ήταν από όλους τους χώρους. Δεν μπορούμε σήμερα να σπηλώνουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δώσανε αυτό που μπορούσαν να δώσουν, εν πάση περιπτώσει, και να λέμε μας τα μοιραστήκαμε τα χρήματα. Για το Πασόκ, Λοιπόν, ένα λεπτό. Εντάξει, κύριε Ζαπατιώτη. Το ότι επισημαίνονται κάποια θέματα, κανένας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγγνώμη, ένα λεπτό, κλείστε λίγο το μικρόφωνο σας. Κανένας στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε κανέναν. Επισημαίνονται κάποια θέματα που αφορούν οικονομικά στοιχεία των παρελθόντων ετών. Έτσι, και από εκεί και πέρα τώρα. Κατανοήσω, κύριε συνάδελφε, γιατί λοιπόν γίνεται και επιστρέφουμε πίσω πριν από 7, από 8, εντάξει, από 9 χρόνια. Θα πρέπει να προσγειωθούμε στη σημερινή πραγματικότητα, να δούμε σήμερα τι γίνεται και να δούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε σήμερα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εξυπηρετούν οι συναδέλφοι να ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα και γενικά και αόριστα. Τα μοιραστήκανε. Ή η σημερινή διοίκηση.
ή η προηγούμενη. Λοιπόν, εντάξει, τώρα μην αναφέρουμε παραδείγματα. Υπάρχουν πλήστα όσα παραδείγματα. Δεν έχω πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πρέπει να υποστηρίξω τους συναδέλφους και τον εαυτό μου και άλλους που υπηρετήσαν. Εσείς να υποστηρίζετε το δίκαιο. Το δίκαιο αυτό είναι, κύριε Πρόεδρε. Έτσι. Δεν μπορούμε να λέμε αυτό ότι τα προτιμολόγια είναι πλαστά και τα μοιραστήκαμε. Λοιπόν, καλά, δεν είπαμε τίποτα. Δεν είπε κανένα τίποτα. Το είπαμε όμως. Δεν είπε κανένα τίποτα. Λοιπόν, δεν έχει. Λοιπόν, σε ψηφοφορία, Κόκαλης Βασίλης. Κόκαλης Βασίλης. Ναι, και ο πρόεδρος, ναι. Λέκα Καλατζάκη Ελένη. Ναι, Πέπας Νικόλαος. Ναι, Ζήκος Γεώργιος. Ναι, Κάβαλος Ευάγγελος. Ναι, Καρλάφτης Δημήτρης. Ναι, Σταθούλης Σπυρίδων. Ναι, Παρτσινέβελος Αντώνης. Ναι, Καμπούκος Δημήτρης. Ναι, Κατσιγιάννης Επαμινώνδας. Ναι, Κάβαλος Νικόλαος. Ναι, Αλεπούς Νικόλαος. Ναι, Παπαδόπουλος Μιχάλης. Ναι, Βελίστα Θανάσιος. Ναι, Ζαπατιώτης Κωνσταντίνος. Παρόν. Σαγρής, Καρανάσιο Μαρία. Παρούσα. Σαγρής Παναγιώτης. Παρόν. Μπουντούρογλου Νικόλαος. Παρόν. Μαγιάκης Ελευθέριος. Όχι. Κούκουσας Πέτρος. Όχι. Όχι. Κλαπάκης Δάμων. Παρόν. Ψάλτη Κατερίνη. Παρούσα και Πολυχρονιάδης Δημήτρης. Παρόλο που εγώ είμαι στο κίνημα δεν πληρώνω και με κατηγορείτε γι' αυτό, λέω όχι. Όχι. Λοιπόν, το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Παρακαλώ. Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Οικονομικού Έτους 2013. Ερωτήσεις υπάρχουν? Ένα λεπτό να σημειώσω ποιοι θα ρωτήσουν και μετά. Ο κύριος Αγρής και ο κύριος Πολυχρονιάδης. Ο κύριος Σταθούλης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κάνω μία μικρή εισήγηση και μετά, ό,τι θέλετε, μετά από τις ερωτήσεις κλπ, θα απαντήσουμε. Λοιπόν, καταρχήν, αυτή είναι η πρώτη αναμόρφωση. Κυρίως έχει ένα διπλό χαρακτήρα. Ο πρώτος είναι, περάσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση... Περάσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. Άρα, ερχόμαστε εδώ σήμερα στην πρώτη αναμόρφωση να αποτυπώσουμε ακριβώς την μεταφορά αυτή της τροποποίησης στον προϋπολογισμό, την αναμόρφωση στον προϋπολογισμό. Επίσης, έχουμε το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ήρθε επίσημα η απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων από τον πίνακα οφειλών. Και περνάει πλέον και αυτή σαν αναμόρφωση στον προϋπολογισμό, είναι το ποσό των 19.142.295 ευρώ με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί ο πίνακας οφειλών. Άρα περνάει και αυτό σαν αύξηση στα έσοδα. Το τρίτο είναι ότι μετά την εφαρμογή του καινούργιου νόμου του 4012 με την καινούρια ρύθμιση των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών. Έχουμε ακριβώς τη μεταφορά σε ένα συγκεκριμένο κωδικό, δηλαδή στις αυξήσεις των εξόδων. Έχουμε όλα τα δάνεια, τα 15, μπαίνουν πλέον σε ένα κωδικό που είναι αυτό που θα πληρωθεί στο 2013 στους τόκους, 861.523. Και αντίστοιχα στις μειώσεις εξόδων θα δείτε, είναι ολόκληρη η σελίδα που αφορά την μείωση κατά αντίστοιχο τρόπο όλων των άλλων κωδικών των πολλών, των 15 κωδικών που ήταν διάσπαρτα όλα αυτά τα δάνεια. Δηλαδή φεύγουν όλα αυτά και μπαίνουν πλέον σε ένα συγκεκριμένο, σε έναν κωδικό που σας ανέφερα πριν. Αυτή είναι η καινούργια ρύθμιση που έχει γίνει με την αναχρηματοδότηση των δανείων με μειωμένο επιτόκιο. Έχει μία, και γι' αυτό θα το δείτε, υπάρχει, το πω και νωρίτερα, μία τριετής περίοδος χάριτος που πληρώνουμε σε αυτό το διάστημα μόνο τόκους και ουσιαστικά αυτό που κερδίζει ταμιακά κάθε χρόνο για αυτά τα χρόνια ο Δήμος είναι 600.000 περίπου κάθε χρόνο. Και αποτυπώνεται και αυτό στην σημερινή αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Επίσης, απλώς τελειώνοντας, έχουμε μία μικρή προσθήκη. Όπως βλέπετε στην εισήγηση, το αποθεματικό που δημιουργείται μετά από την αναμόρφωση στην εισήγηση είναι 587.999,76. Δόθηκε στην υπηρεσία, θα σας πει και ο κύριος Γενικός, είναι στην αναμόρφωση δύο πιστώσεις για τις αυξήσεις εξόδων. Είναι ο κωδικός 20-6117.001
Θα δείτε στο επόμενο θέμα έχουμε ένα αίτημα για καθαρίστριες και πρέπει να προϋπολογίσουμε το κόστος αυτών των καθαριστριών με σύναψη σύμβαση έργου. Θα το δείτε στο επόμενο θέμα. Έχει μπει λοιπόν το αντίστοιχο ποσό που δόθηκε από τη Διεύθυνση Διοικητικού και είναι 93.600 ευρώ στον κωδικό που σας είπα πριν και αντίστοιχα για τις εισφορές στο ΙΚΑ στον κωδικό 20-6055.001 προσθέτει το ποσό των 27.720 ευρώ. Και μετά από αυτές τις δύο εγγραφές, το αποθεματικό που τελικώς παραμένει είναι 466.679,76 ευρώ. Έτσι αυτά κύριε Πρόεδρε και ό,τι θέλετε μετά συζητάμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Αγρής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στατούλη, στη σελίδα 2. Αγορά κινήτου έτους 2001, αύξηση εισόδων 860. Μήπως... Κύριε Στατούλη, ναι. Ποιο είναι το ακίνητο και πόσο ήταν η αγορά, αν θυμάστε. Έχετε μια αύξηση εξόδων 180.000 ευρώ που έχει για την κατανάλωση φυσικού αερίου. Πόσος ήταν ο προϋπολογισμός, αν θυμάστε. Θα ήθελα να μας δικαιολογήσετε τη μείωση των λειτουργικών δαπανών τα έτη 7 και 8. Στη σελίδα 3. Μειώσεις εξόδων. Είναι λειτουργικές δαπάνες του 7, του 8... Είναι αρκετές από ό,τι βλέπω. Να το είπες, εντάξει, συγγνώμη. Ναι. Πάλι η αγορά ακινήτου του έτους 2001 έχουμε μια μείωση 180.000. Ποιο είναι το ακίνητο, δεν ξέρω αν το είπες. Και 373.000 για το φρεμονιακό σταθμό για την κατασκευή. Μείωση. Σελίδα 5. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριος Πολυχρονιάδης. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν το κατάλαβα, κύριε Σταθούλη, αυτό που είπατε για τις επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, παρουσιάζεται το ποσό των 19.142.295 ευρώ ως επιχορήγηση και διαγράφεται από κάτω, το διαγράφεται το ίδιο ακριβώς ποσό ως δάνειο. Δηλαδή, αυτές οι επιχορηγήσεις τι χαρακτήρα έχουνε. Γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής εξυγίανσης του 11 και των συμφωνιών για την επιμήκυνση των δανείων του Δήμου που έχετε κάνει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι νέο δάνειο ή όχι. Μία ερώτηση είναι αυτή. Και επίσης, στις μειώσεις των εξόδων στην σελίδα 5 από 7, μας παρουσιάζεται τρεις συνεχείς κωδικούς, 15-7-33-1-02 κλπ. Με συνεχείς μειώσεις για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων, λέτε συνεχιζόμενο, μείον σχεδόν 2.600 είναι, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτηρίων, μείον 31.000 και κάτι, και εκπόνηση μελετών για το νέο σχολικό συγκρότημα του 8ου Γυμνασίου και 9ου Λυκείου, μείον 99.000. Αυτά γιατί μειώνονται, δεν έχει προχωρήσει, δεν έχουν... Είναι του τεχνικού προγράμματος. Α, οπότε ναι. Ωραία, την πρώτη τότε. Ναι. Κύριο Σταθούλης, έχει το λόγο. Ξεκινώντας από τον κύριο Πολυχρονιάδη που ήταν η τελευταία. Εγκρίθηκε, σας το είπα και πριν. Έχουμε στο... είχε το αίτημα του Δήμου σε σχέδιο οικονομικής υποστήριξης. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η χρηματοδότηση του πίνακα οφειλών μέχρι 31 Δεκάτου του 2011 σε ποσόν 19.142.000. Αυτό λοιπόν είναι έσοδο. Αντίστοιχα, αφαιρείται από τον κωδικό. Αυτό είχε στον προϋπολογισμό. Το είχαμε βάλει ότι θα το πάρουμε δάνειο. Αντίστοιχα λοιπόν, αφαιρείται αντίστοιχο ποσό δάνειο. Γιατί δεν θα πάρουμε αυτό το δάνειο, πήραμε τη χρηματοδότηση. Αντίστοιχο δηλαδή ποσό 19 εκατομμυρίων αφαιρείται από τον κωδικό του δανείου που είχαμε υπογράψει, που είχαμε ψηφίσει, συγγνώμη, στον προϋπολογισμό ότι θα πάρουμε για την εξυπηρέτηση των πίνακοφυλών για να γίνει ο ισοσκελισμός. Πλέον παίρνουμε 19 εκατομμύρια χρηματοδότηση, άρα αφαιρείται από τον αντίστοιχο κωδικό του δανείου που είχαμε εγγράψει στον προϋπολογισμό του 2013 για να γίνει ο ισοσκελισμός. Νομίζω σας κάλυψα, έτσι. Όχι, είναι χρηματοδότηση αυτό, δεν είναι δάνειο, είναι χρηματοδότηση. Τώρα, όσον αφορά, για να απαντήσω στον κύριο Σαγρή, το είπα και στην αρχή,
Αυτά είναι τα 15 δάνεια που είχε πάρει από το 1999-2000, θυμάμαι, που είχε πάρει ο Δήμος. Τα 15 λοιπόν δάνεια αυτά μειώνονται όλα αυτές οι δόσεις και πάνε σε ένα κωδικό που είναι αυτό που ανέφερα στην αρχή. Είναι τα παλιά δάνεια, δηλαδή, τα οποία όλα μειώνονται, φεύγουν από τους αντίστοιχους κωδικούς των εξόδων και δημιουργείται ένας και μόνο κωδικός που είναι αυτό που σας είπα, στις αυξήσεις εξόδων, στη σελίδα 2 από 7, στον κωδικό 00-6521.018, που είναι 861.523,93. Αυτός πλέον, όλα τα δάνεια γίνεται ένας κωδικός και είναι αυτός. Και τα άλλα πλέον φεύγουν από τους κωδικούς που υπήρχαν πριν. Τώρα για το φυσικό αέριο. Ναι, το είχαμε περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι η ρύθμιση που έχουμε κάνει για το φυσικό αέριο που πήραμε εδώ, την κάναμε τη σύμβαση μετά την, αφού πήγε σε καθάριση ΔΕΑΔΑ και συνεχίζει πλέον και πλέον ο Δήμος. Το φυσικό αέριο κυρίως είναι το κολυμβητήριο. Έτσι, κύριε Πέπα, τι άλλο είναι? Κυρίως το κολυμβητήριο είναι. Είναι ο προϋπολογισμός αυτών των χρημάτων τα οποία δίνουμε για την κατανάλωση του αερίου για τα υπηρεσίες αθλητισμού. Είναι ακριβώς για το Δημοτικό Κολυμβητήριο. Τώρα τα άλλα που αναφέρατε, και εδώ ο κύριος Πολυχρονιάδης, είναι ακριβώς οι εγγραφές στο τεχνικό πρόγραμμα, οι αυξήσεις ή μειώσεις ανάλογα που περάσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και αποτυπώνονται, το είπα και στην αρχή, αποτυπώνονται σήμερα στην παρούσα αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Νομίζω δεν είχα άλλη ερώτηση, νομίζω σας κάλυψα. Έτσι, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε τοποθετήσεις. Ο κύριος Μπουντούρογλου. Καταρχήν, να πούμε ότι αυτό είναι αναμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού του 2013. Ο προϋπολογισμός αυτός του Δήμου Αμαρουσίου, κατά την άποψή μας, της Λαϊκής Συσπήρωσης, έχει άμεση σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό, θα εξηγηθώ αμέσως, και εντάσσεται στο δήθεν επικαιροποιημένο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στήριξης. Αυτό τι κάνει? Και τα δύο μαζί δηλαδή. Είναι κομμένος και ραμμένος στο πλαίσιο ενός αντιλαϊκού σχεδίου παραπέρα εφέμαξης του λαϊκού εισοδήματος. Περαιτέρω καθυλώνει οποιαδήποτε κοινωνική τεχνική υποδομή της πόλης μας που σε επίπεδα προηγούμενων δεκαετιών. Ό,τι πόρους έχουμε διαθέσιμους, τους σπαταλάει σε έργα βιτρίνας, μειώνει τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους που έχουν απομείνει. Εμείς θεωρούμε, γιατί έχουμε καταψηφίσει το προϋπολογισμό του 2013 και πρέπει να είμαστε σαφείς σε αυτό που λέμε. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για ένα σαφές πρόγραμμα που εκφράζει και υλοποιεί σε τοπικό επίπεδο με πλήρη συνέπεια το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής. Υπάρχει αντιλαϊκή πολιτική σήμερα. Και ποιος την πρεσβεύει? Με τη βοήθεια του Δήμου πρεσβεύεται και αντιλαϊκή πολιτική, αυτό που λέμε εμείς άρχουσα τάξη. Για να δούμε παρακάτω. Η διοικητική μεταρρύθμιση που λέμε καλλικράτης είναι, ας πούμε, η βάση αυτού του προγράμματος. Είναι η βάση αυτού του προγράμματος. Και πολλοί ισχυρίζονται ότι ο Καλλικράτης συνέπεσε με την κρίση και δεν προχωράει και εύκολα έχουμε μείωση των πόρων γιατί κινδυνεύει από πτώχευση χώρα. Αυτό λένε. Αυτό είναι πολιτική απάτη. Διότι επιδιώκεται αυτό που επιδιώκεται να ρίξουν σκιά στα αίτια που υπάρχουν σε αυτό το σύστημα. Εμείς λοιπόν λέμε όχι σε αυτή την αναμόρφωση και να πούμε και ένα τελευταίο, αφού ήρθε και ο Δήμαρχος και είναι και εδώ ο Δήμαρχος. Είναι φανερό ότι αν ο Δήμαρχος δηλώνει ότι έχει καταψηφίσει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο τον Καλλικράτη. Ναι, όχι, εγώ λέω ότι και να το έχετε δηλώσει αυτό, να το έχει δηλώσει. Στην πράξη είσαστε συνεπής λειτουργός. Και συνεπής λειτουργός, όχι, όπως και όλες οι άλλες δημοτικές αρχές που πρόσκειται σε αυτά τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου.
Αυτά ήθελα να πω για να δικαιολογήσουμε το γιατί λέμε όχι. Σε ψηφοφορία το θέμα. Κόκαλης Βασίλης. Ναι. Και ο πρόεδρος. Ναι. Λέκα Καλατζάκη Ελένη. Ναι. Πέπας Νικόλαος. Ναι. Ζήκος Γιώργιος. Ναι. Χαλιώτη Μαρία Ειρήνη. Απουσιάζει. Κάβαλος Ευάγγελος. Ναι. Καρλάφτης Δημήτρης. Ναι. Σταθούλης Σπυρίδων. Ναι. Παρτσινέβελος Αντώνης. Παρτσινέβελος Αντώνης. Πού είναι ο Παρτσινέβελος? Αν τον φωνάξουμε. Λοιπόν. Καμπούκος Δημήτρης. Ναι. Κατσιγιάννης Επαμινώνδας. Ναι. Κάβαλος Νικόλαος. Ναι. Αλεπούς Νικόλαος. Ναι. Παπαδόπουλος Μιχάλης. Ναι. Βελής Αθανάσιος. Ναι. Μπρέγιανης Αλέξανδρος. Όχι. Ζαπατιώτης Κωνσταντίνος. Όχι. Καρανάσιου Μαρία. Όχι. Σαγρής Παναγιώτης. Όχι. Κουντούρογλου Νικόλαος. Όχι. Όχι. Μαγιάκης Ελευθέριος. Όχι. Κούκουζας Πέτρος. Όχι. Όχι. Κλαπάκης Δάμων. Όχι. Ψάλτη Κατερίνη. Δεν είναι εδώ. Πολυχρονιάδης Δημήτρης. Όχι. Όχι. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Πάμε στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πρόσληψη καθαριστών, καθαριστριών, σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου. Υπάρχουν ερωτήσεις? Ο κύριος Πολυχρονιάδης. Θα ήθελα να μας πείτε αυτές οι συμβάσεις μίσθωσης έργου τι εργασιακή σχέση είναι και πόσα χρήματα παίρνουν αυτές οι γυναίκες με αυτή τη σύμβαση μίσθωσης έργου. Κύριος Χριστάκης έχει το λόγο. Όχι. Αυτές είναι επειδή πέρσι μας ξεκαθαρίστηκε ότι θα ήταν μάλλον η τελευταία χρονιά από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας το οποίο θα καλύψει ανάγκες για την καθαριότητα των σχολείων. Και μάλιστα, αν θυμάστε και πέρυσι, είχαμε φέρει ένα παρόμοιο θέμα. Όπου τελικά, παρά το γεγονός ότι το είχαμε περάσει το θέμα και είχε ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, τελικά το τέλος Αυγούστου, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, μας κοινοποιήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας ότι τελικά και για την περίοδο 2012-2013 θα καλυφθούν οι ανάγκες των καθαριστριών για τα σχολεία από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε δεν υπάρχει κάτι νεότερο και μάλιστα το θέμα έρχεται σήμερα γιατί μας ήρθε μία εγκύκλιο την προηγούμενη εβδομάδα σε όλους τους Δήμους. Όπου στην ουσία αρχικά έδινε μέχρι 29 Μαρτίου τη δυνατότητα να υποβάλουμε αιτήματα εποχιακού χαρακτήρα, όπως θα δούμε και άλλα θέματα μετά. Και βέβαια με την έννοια ότι ανάλογα με το τι προβλέπεται ο νόμος για το καθένα. Ειδικά για τα σχολεία λοιπόν είναι συμβάσεις έργου. Γιατί οι συμβάσεις έργου εκεί διαμορφώνονται με βάση τις αίθουσες. Δεν διαμορφώνονται με βάση το ωράριο. Λοιπόν, και με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, γι' αυτό βλέπουμε εδώ πέρα συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες θα καλύψουν τα κενά που υπήρχαν πέρσι για το επερχόμενο ακαδημαϊκό έτος και φυσικά τα κενά τα οποία θα δημιουργηθούν τα επόμενα με βάση την προβλεπόμενη σταξιοδότηση 4-5 στελεχών από τις καθαρίσεις τις οποίες είναι στο Δήμο. Γι' αυτό μιλάμε για συμβάσεις έργου. Δηλαδή έχει να κάνει με τις ώρες που πληρώνονται με βάση το εμπαδόν της κάθε αίθουσας του κάθε σχολείου. Γι' αυτό και είναι έτσι καταγεγραμμένα στην εισήγηση. Υπάρχουν τοποθετήσεις? Ο κύριος Κούκουζας και ο κύριος Πολυχρονιάδης. Ελάτε, κύριε Κούκουζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη καθαρισμού των σχολείων και η πρόσληψη καθαριστριών είναι και αυτονόητη και απαραίτητη. Όμως από τις συμβάσεις που έχω στα χέρια μου, οι οποίες έχουν προέλθει προφανώς από το Υπουργείο, παρατηρούμε ότι είναι μίσθωση έργου, παρόλο που όλοι γνωρίζουμε ότι η εργασία αυτή απαιτεί πάγια και διαρκή ανάγκη. Είναι πάγια και διαρκή ανάγκη. Επομένως, κατά την άποψή μας, θα έπρεπε να πιέσουμε και να εφαρμοστεί, αν μπορούμε, το προσωπικό το οποίο πρέπει να προσλαμβάνεται για αυτές τις θέσεις να είναι μόνιμο προσωπικό ή αορίστου χρόνου, με όλα τα δικαιώματα. Τώρα, στις συμβάσεις αυτές παρουσιάζεται ότι δεν παίρνουν οι καθαρίστριες αυτές, παρόλο που εργάζονται και πολλές από αυτές εργάζονται και πάρα πολλές ώρες, σε συγκεκριμένα σχολεία, σε συγκεκριμένη ανάγκη του Δήμου δηλαδή. Δεν παίρνουν ούτε επίδομα δώρο Χριστουγέννων, ούτε δώρο Πάσχα, ούτε επίδομα Δίας. Και μάλιστα δεν έχουν και κανένα δικαίωμα εργασιακό, πέρα της ίδιας τους εργασίας ίσως και των ενσύμων που μπαίνουν.
που σημαίνει ότι το καλοκαίρι απολύονται, μπορεί να ξαναπροσληφθούν τον επόμενο Σεπτέμβριο, να δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο πολλά χρόνια και να μην έχουν κανένα δικαίωμα τελικά. Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε και σαν Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και σαν Δήμος, να ασκήσουμε πιέσεις ώστε αυτές οι συμβάσεις να μετατρέπονται με βάση και τον νόμο για πάγιες και διαρκές ανάγκες σε αορίστου χρόνου. Εμείς επί της αρχής και μόνο δεν θα το ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλαπάκης. Να μας εξηγήσει λίγο ο κύριος Χριστάκης με ποιο τρόπο θα γίνονται οι προσλήψεις, δηλαδή με ποια κριτήρια γίνονται αυτές οι προσλήψεις καθαριστριών. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει. Ήταν ο άνθρωπος. Τοποθέτηση. Πρώτα απ' όλα μας εξηγήσει αυτό για να. Εντάξει, κύριε Κλαπάκη. Κριτήρια ή απλά παίρνουμε όποιον είναι. Εντάξει. Ωραία. Ο κύριος Πολυχρονιάδης. Και στο τέλος, κύριε Χριστάκη, να κεφαλαιώσουμε για να κλείσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, κύριοι συνάδελφοι, το ζήτημα του καθαρισμού των σχολείων, το ζήτημα δηλαδή που αφορά λίγο πολύ κάθε οικογένεια, δημότη, κάτοικου αυτής της πόλης που στέλνει τα παιδί του στο δημόσιο σχολείο, θα έπρεπε να ήταν η πρώτη και η μέγιστη φροντίδα της πολιτείας και του Δήμου. Δυστυχώς, με την πολιτική που υλοποιείται και εφαρμόζεται, είναι η τελευταία. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, διότι υπηρετώ σε δημόσιο σχολείο και αν και έγινε μια προσπάθεια από το 2005 και μετά για την πρόσληψη μόνιμων καθαριστριών, γιατί αυτό χρειάζεται το δημόσιο σχολείο. Μόνιμο προσωπικό, με σταθερές εργασιακές σχέσεις και με διάρκεια στην παραμονή των θέσεων των καθαριστριών, καθαριστών των σχολείων. Αντί λοιπόν να γίνει αυτό, πάμε στη γνωστή λογική και στη γνωστή τακτική που οδηγεί ευθέως σε διάτριτες εργασιακές σχέσεις και σε εργαζόμενους part-time, ορισμένου χρόνου, με πολύ χαμηλές αποδοχές, για να προσφέρουν έργο μέγιστης σημασίας. Μέγιστης σημασίας. Όλα αυτά που είπε ο κύριος Κούκουζας πριν με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο, για να μην επαναλαμβάνομαι. Αν και το ενδιαφέρον μας για τα σχολεία και ιδιαίτερα στα δημόσια σχολεία της πόλης είναι πολύ μεγάλο και αυξημένο και λόγω ειδικότητας, δυστυχώς για λόγους αρχής και επειδή τέτοιου είδους συμβάσεις στρέφονται κατά της σταθερής και μόνιμης εργασίας για την οποία παλεύουμε και πιστεύουμε ότι είναι η μόνη εργασιακή σχέση που θα έπρεπε να υπάρχει, με εργασιακά δικαιώματα, με μονιμότητα, με ωράριο κλπ. Κλπ. Θα είμαστε αρνητικοί σε αυτό που εισηγείται η Δημοτική Αρχή. Ευχαριστώ. Και εμείς τον κύριο Πολυχρονιάδη. Ναι, ο κύριος Κούκουζας. Με συγχωρείτε που ξαναπαίρνω το λόγο, αλλά το ξέχασα. Στη σύμβαση, η οποία καλείστε να υπογράψετε, στη σελίδα 3 στο ΓΑΜΑ, όπου αναφέρεται ο τρόπος καταβολής των χρημάτων, αναφέρεται χαρακτηριστικά απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν καταβληθεί στη Σχολική Επιτροπή τα αντίστοιχα κονδύλια. Δηλαδή, εάν δεν καταβληθούν στη Σχολική Επιτροπή από το κράτος τα κονδύλια, οι καθαρίστριες δεν θα εισπράξουν λεφτά παρόλο που θα έχουν δουλέψει. Νομίζω ότι πρέπει να φύγει από αυτή τη σύμβαση. Ωραία. Κλείστε λίγο. Ο κύριος Χριστάκης. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι το προβλέπει αυτό η σύμβαση, πάντοτε οι καθαρίστριες πληρώνονται στην ώρα τους. Γιατί υπάρχει το άλλο παράδοξο, ότι πάντοτε. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι το προβλέπει αυτό η σύμβαση, σε περίπτωση που δεν τις πληρώσεις την ώρα σου, πληρώνεις πρόστιμα. Επίσης, να σας πω ότι εδώ και τρεις μήνες έχουν ενταχθεί στην ενιαία αρχή πληρωμών ακόμα και οι καθαρίστριες, αυτές που καθαρίζουν τους χώρους των σχολείων, δημοτικών και μη. Όσον αφορά τώρα την πρόληψη, να υπολογίσουμε ότι εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι η αμοιβή τους σε μηνιαία βάση είναι 200-300 ευρώ. Έτσι, που έχει να κάνει στην ουσία με σπαστό ωράριο. Για τόσα λεφτά μιλάμε. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε η κεντρική προσέγγιση είναι πια. Είναι να είναι μαρουσιώτες και να είναι της γειτονιάς. Γιατί εκ των πραγμάτων, επειδή αυτοί δεν μπορούν να ζήσουν με αυτό το ποσό. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο η προσέγγιση στην ουσία πια είναι να είναι συμπλήρωμα του εισόδηματός σε σχέση με κάτι άλλο το οποίο κάνουν. Και συνήθως βέβαια η πρώτη επιλογή έχει να κάνει με κυρίες οι οποίες είναι από άντριες, από μονογονεϊκές οικογένειες ή από πολυτέκνους. Αυτή είναι η πολιτική που έχει ακολουθήσει εδώ και χρόνια έτσι, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Και η πρόεδρο των σχολικών επιτροπών. Γιατί η πρόεδρο των σχολικών επιτροπών είναι αυτή η οποία προσλαμβάνουν. Τελείωσα εγώ. Ωραία. Ο κύριος Κλαπάκης για να κλείσουμε. Να κάνω την τοποθέτηση τώρα πάνω στο θέμα.
Προφανώς είναι άλλος ένας τρόπος να κάνει διακρίσεις ο Δήμος σε ποιους θα διορίζει και ποιους δεν θα διορίζει. Προφανώς τα 200 ευρώ ή 300 ευρώ που παίρνουν για άλλους είναι μια περιουσία. Μπορεί για μας να. Αλλά μπορεί, ο κόσμος ζει με 300 ευρώ τη στιγμή και δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις όσον αφορά το ποιον θα διορίζουμε και ποιος θα παίρνει τις συμβάσεις αυτές. Απ' την άλλη μεριά, προφανώς και εγώ στο σχολείο εδώ, στο πρώτο επάλεμα Ρωσίου, δουλεύω, είμαι καθηγητής εκεί πέρα. Έχω επικοινωνία με τις καθαρίστρες προφανώς σε επίπεδο φιλικό και ξέρω πολύ καλά πώς γίνονται αυτοί οι διορισμοί. Δεν μπορώ να πω άλλα, γιατί ήδη τα ξέρετε. Τι άλλο να πω δηλαδή πάνω στο θέμα. Ήταν γνωστή του τάδε που την έφερε ο τάδε και την έκανε ο τάδε. Τώρα, να αποδείξω το ελληνικό δεδομένο, δεν θα κάτσω να το αποδείξω εδώ μέσα. Απ' την άλλη μεριά, και μέσω ΑΣΕΠ όταν πηγαίνετε. Γιατί έγινε μια τοποθέτηση από τον κύριο Χριστάκη και μέσω ΑΣΕΠ όταν πηγαίνετε. Ο ΑΣΕΠ ελέγχει απλά τα στοιχεία που στέλνετε εσείς. Δεν γίνεται από τον ΑΣΕΠ οι προσλήψεις. Και αυτό το πράγμα προφανώς είναι εκτός από αγκάθι για τον ΑΣΕΠ τον ίδιο, γιατί τυχαίνει να είχα μια επικοινωνία με το νομικό συμβούλιο του ΑΣΕΠ και μου λένε ότι οι προκηρύξεις που έρχονται από δήμους και νομαρχίες, μην τις πιάσεις στα χέρια σου, μην τους τις χρεώσουν. Το τι χαρτιά στέλνουν, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, είναι απίστευτο. Τα στέλνουν πίσω, αφού έχουν περάσει 4 μήνες. Έχει δουλέψει ο δικός τους και ο δικός μας και ο γείτονας και ο φίλος μας και ο κολλητός μας. Το στέλνουν πίσω, στείλτε μας τις κανονικές λίστες να βάλουμε τον νόμιμο κόσμο. Στέλνουν τις κανονικές λίστες επιτέλους και διορίζουν και ο κόσμος αυτός δουλεύει για ένα τρίμηνο, το υπόλοιπο της θητείας. Ο άλλος πληρώθηκε κανονικά, με μη νόμιμα χαρτιά. Ο ΑΣΕΠ πόσο γρήγορα να κινηθεί, 5 άνθρωποι έχουν μείνει μέσα εκεί, πόσο γρήγορα να κινηθεί να στείλει στοιχεία πίσω. Και με αποτέλεσμα να έχει δουλέψει για 4-5 μήνες ο ένας, μη νόμιμα, και μετά να αναλαμβάνει ο άλλος για το δίμηνο. Και στους 8 μηνύτες. Αυτό το πράγμα. Όταν ακούτε δηλαδή να σας λέει ότι ο τελευταίος θα προσληφθεί το Γενάρη, αυτός θα δουλέψει για ένα δίμηνο. Ο νόμιμος τώρα. Γιατί λέει τα χαρτιά του δεν ήταν. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι. Δεν ελέγξαμε καλά την προϋπηρεσία του. Επαγγελματίες άνθρωποι τώρα. Δεν ελέγξαμε καλά το παρελθόν του. Δεν είδαμε το τάδε χαρτί. Δεν είδαμε το άλλο χαρτί. Επαγγελματίες επιτροπή που βγάζει στοιχεία και στέλνει στον ΑΣΕΠ λανθασμένα στοιχεία. Μην πιάσει στα χέρια του σου προσλήψεις νομαρχίας και δήμων. Γιατί εκεί προφανώς κάθε φορά που έρχεται μια πρόσληψη την αναθέτουν σε ένα τμήμα. Και το τμήμα αυτό προφανώς προτιμεί τις μέσω ΑΣΕΠ προκηρύξεις γιατί βγαίνουν γρήγορα. Οι άλλες θέλουν να στείλουν πίσω στοιχεία, δεν είναι νόμιμα, ξανά πίσω, πήγαινε, έλα. Η διαδικασία για να διορίσουν ο κόσμο τώρα για 4 μήνες ένα δικό του άνθρωπο. Και μιλάμε για καθαρίστες τώρα που και εκεί το ίδιο γίνεται. Παίζουν δηλαδή με τη δουλειά των ανθρώπων προφανώς. Και ισχύει, παραϊσχύει. Και το ξέρετε πολύ καλά, ισχύει. Δεν θα κάτσω να το αποδείξω μέσα. Ξέρετε καλά ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα περιμένω και ένα έγγραφο το ΑΣΕΠ που σας έστειλε. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να το κοινοποιήσετε εδώ πέρα. Με τους λόγους που στείλαν πίσω τα 17-18 άτομα. Τα στοιχεία και τους λόγους που στείλαν πίσω αυτά. Δηλαδή, για ποιο λόγο στείλατε λανθασμένα στοιχεία. Να απαντήσετε προφανώς. Απ' την άλλη μεριά, προφανώς για τις καθαρίστες θα ψηφίσουμε όχι γιατί δεν θέλουμε δουλειά. Γιατί θέλουμε προφανώς να υπάρχει μια αξιοκρατία. Δεν υπάρχει ο γείτονας μένει δίπλα, μένει παραπέρα. Εδώ ο άνθρωπος έρχεται από την άλλη από τον κόσμο για 200 ευρώ. Γιατί πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά. Τελεία και παύλα. Ωραία. Ελάτε μια σύντομη απάντηση, κύριε Χριστάκη, για να κλείσουμε. Κύριε Κλαβάκη, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Ότι αν το ΑΣΕΠ έχει κάποιο πρόβλημα, απλά δεν εγκρίνει την προκήρυξη. Εγώ δεν μπορώ να μείνω σε αυτό που σας λέει ο φίλος από το ΑΣΕΠ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έτσι, και είναι ξεκάθαρο ότι η προκήρυξη δεν μπορεί να αναρτηθεί έτσι, και να γίνει και να υλοποιηθεί αν δεν έχει εγκριθεί προηγουμένως από τον ΑΣΕΠ. Όσον αφορά το θέμα των εστάσεων, κάθε ένας ο οποίος υποβάλλει κάποιο αίτημα έχει δικαίωμα να κάνει ένσταση. Στο αντικείμενο λοιπόν που αναφέρατε, σας εξηγώ ότι οι ενστάσεις που έκαναν αυτοί οι 17 ήταν συγκεκριμένα. Ήταν να κάνουν με τον τρόπο που υπολογίστηκαν τα μόρια της περίοδου που ήταν σε ανεργία. Όταν λοιπόν εσείς υποβάλλετε ένα έγγραφο το οποίο λέτε εγώ είμαι σε ανεργία 6 μήνες και στην ουσία υπολογίζονται 6 μήνες αυτοί, έτσι, αυτό που αποδείχθηκε μετά, γι' αυτό και όλοι οι φάκελοι διαβάστηκαν στον ΑΣΕΠ και τις ενστάσεις απαντάει ο ΑΣΕΠ με βάση τους φακέλους αυτών που έχουν υποβάλει τα αιτήματά τους, έτσι, απέρριψε κάποιους, όχι για κανένα λόγο, αλλά γιατί δεν ήταν σε διοίκηση, δεν είχαν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν ότι πραγματικά όλους αυτούς τους μήνες ήταν με πραγματικές κάρτες ανεργίας σε ισχύ. Έτσι, εσείς βάζετε δόλο βέβαια μέσα σε όλη την ιστορία, αυτό εγώ δεν μπορώ να το εξετάσω. Έτσι. Όχι, δεν το πιστοποιούμε. Σας εξηγώ ότι ο νόμος 290 έχει δυστυχώς πάρα πολλά κενά ή ευτυχώς πάρα πολλά κενά. Έτσι, και εδώ πέρα μιλάμε για την υπολεπτομέρεια της υπολεπτομέρειας. Και αυτή είναι και η δουλειά κατά βάση του ΑΣΕΠ να απαντάει στις ενστάσεις. Και κάθε φορά να διευκρινίζει εκ των πραγμάτων πράγματα καινούρια. Και μάλιστα αφού το συζητάμε, γιατί είναι καλό να το γνωρίζουν όλοι, ενώ ποτέ δεν υπήρχε θέμα
σε κάποιον ο οποίος υποβάλλει αίτημα να μην γίνει δεκτό το αίτημά του και να απορριφθεί, γιατί είναι λογικό ότι όποιος υποβάλλει αίτημα για να προσδιοριστεί με τη δικασία ΣΕΠ, το λιγότερο που κάνει είναι να υπογράψει ο ίδιος και να δεσμευτεί ότι αυτά που βεβαιώνει έτσι πρέπει να είναι. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι πριν από 7 μήνες ο ΣΕΠ για πρώτη φορά είπε ότι θα πρέπει με βάση την εκτίμηση της πρόθεσης αυτού ο οποίος κάνει αίτημα, θα πρέπει να εξετάζουμε και το αίτημα αυτού ο οποίος αφήνει ανυπόγραφη την αίτηση. Και είπαμε ότι εμείς αδυνατούμε να το κάνουμε αυτό, ακριβώς για να μην εμπλακούμε σε αυτή τη λογική που λέτε εσείς. Και γι' αυτό πήγαν όλοι οι φάκελοι και την απάντηση την έδωσε ο ΑΣΕΠ. Αν αυτό εσείς το θεωρείτε δόλο, έτσι εγώ σας ξεκαθαρίζω ότι και η Δημοτική Αρχή δεν εμπλέκεται σε αυτό το πράγμα και το κάνει απόλυτα και μόνο η υπηρεσία. Γιατί είναι σαν να μου λέτε ότι εμείς στην ουσία έχουμε την υπηρεσία με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένη, ώστε στην ουσία να απαντάει κάθε φορά στα κυλεύσματα της Δημοτικής Διοίκησης. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι απαράδεκτο και μάλιστα αυτό. Όχι, μην το λέτε αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί είναι στην ουσία σαν να βάζετε πράγματα και διαδικασίες και πράξεις σε υπαλλήλους, οι οποίοι νομίζω το πρόβλημά τους δεν είναι να κάνουν αυτό που τους λέει η δημοτική διοίκηση και ειδικότερα όταν είναι παράτυπο και είναι παράνομο. Γιατί στην ουσία αυτό που λέτε είναι ότι οι υπάλληλοι στο κομμάτι των διοικητικών υπηρεσιών κάνουν παρανομίες. Έτσι, αν είναι αυτό που νιώθουν οι κύριοι που κάναν τις ενστάσεις, νομίζω ότι οι απαντήσεις πήραν από τον ΑΣΕΠ επαρκούσαν και με το παραπάνω. Έτσι. Σας εξήγησα και την άλλη φορά, δεν υπάρχει επιτροπή. Γίνεται κατευθείαν online η καταμέτρηση των μορίων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο αναρτώνται και επίσημα τα αποτελέσματα, όχι μόνο εδώ, όχι μόνο στο site, αλλά κοινοποιούνται και στον ΑΣΕΠ. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία, στην οποία ο καθένας μπορεί να υποβάλει τις αιτιάσεις του και να προσφύγει. Έτσι, αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθεί από τον ΑΣΕΠ τα τελευταία 25-30 χρόνια. Έτσι, και κάθε φορά εξειδικεύονται, γιατί κάθε φορά τα πράγματα πάνε και λίγο πιο εξειδικευμένα. Αυτό σε σχέση με αυτό που λέτε εσείς δεν έχει καμία σχέση. Ωραία. Λοιπόν, σε ψηφοφορία, Κόκαλης Βασίλης. Α, ελάτε κύριε Καβαλέ, ναι, δεν σας είδα, συγγνώμη. Έχιζα εγώ από το σημείο που τελείωσε ο κύριος Χριστάκης, δηλαδή από την τελευταία παράγραφο ότι η αξιολόγηση γίνεται από επιτροπή υπαλλήλων του Δήμου ή νομικού προσώπου και όχι από πολιτικά πρόσωπα. Και το σπουδαιότερο απ' όλα είναι, κύριοι συνάδελφοι, ότι για να πληρωθεί ένα ένταλμα χρειάζεται να έχει από επισυναπτώμενη την απόφαση και την έγκριση και του ΑΣΕΠ και της περιφέρειας. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να πληρωθεί το ένταλμα με τα συγκεκριμένα ονόματα που έχουν περάσει ΑΣΕΠ. Αυτό θα ήθελα να πω. Ωραία. Σε ψηφοφορία, Κόκαλης Βασίλης. Ναι. Και ο πρόεδρος, ναι. Λέγκα Καλατζάκη Ελένη. Ναι. Πέπας Νικόλαος. Ναι. Ζήκος Γεώργιος. Ναι. Κάβαλος Ευάγγελος. Ναι. Καρλάφτης Δημήτρης. Ναι. Σταθούλης Σπυρίδων. Ναι. Καμπούκος Δημήτρης. Ναι. Κατσιγιάννης Επαμινώντας. Ναι. Κάβαλος Νικόλαος. Ναι. Αλεπούς Νικόλαος. Ναι. Παπαδόπουλος Μιχάλης. Ναι. Βελής Αθανάσιος. Ναι. Παρτσινέβελος Αντώνης, συγγνώμη. Ένα λεπτό. Ωραία, ναι. Μπρέγιανης Αλέξανδρος. Ναι. Ζαπατιώτης Κωνσταντίνος. Ναι. Βλάχος Κωνσταντίνος. Ναι. Καρανάσιο Μαρία. Ναι. Σαγρής Παναγιώτης. Ναι. Ουντούρογλου Νικόλαος. Όχι. Όχι. Μαγιάκης Ελευθέριος. Όχι. Κούκουζας Πέτρος. Όχι. Όχι. Κλαπάκης Δάμων. Όχι. Όχι. Κύριε Ψάλτη έχει αποχωρήσει, ε. Όχι, εδώ. Όχι. Έξω. Λοιπόν, και Πολυχρονιάδης Δημήτρης. Όχι. Όχι. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Πάμε στο τέταρτο θέμα. Πρόσληψη γιατρού εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου. Ομοίως, κατά τον ίδιο τρόπο. Όχι. Λοιπόν. Μια ερώτηση έχω. Ερώτηση, ο κύριος Μπουντούρογλου, ναι. Ο γιατρός εργασίας έχει πει, ξέρουμε, γνωρίζουμε, αν έχει πει κάτι για το καινούργιο αμαξοστάσιο, τι έχει γίνει στο αμαξοστάσιο σύμφωνα με το γιατρό εργασίας. Είναι συν, πλην. Λοιπόν, να απαντήσω εγώ. Λοιπόν, η μετακίνηση στο νέο αμαξοστάσιο, κύριε Μπουντούρογλου, έγινε πριν από 4 μήνες. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι παρά το γεγονός ότι η σύμβαση του προηγούμενου γιατρού εργασίας τελείωσε πέρσι τον Απρίλιο και παρά το γεγονός ότι έχουμε υποβάλει το αίτημα πριν από ένα χρόνο, δεν μας έχει δοθεί ακόμα η έγκριση για να μπορέσουμε να προσλάβουμε το γιατρό εργασίας. Την ίδια στιγμή που ο Δήμος είναι υπόχρεος για να προσλάβει γιατρό εργασίας, δεν έχουμε επίσημα την έγκριση από το Υπουργείο,
Γιατί αυτά, μιλάω για όλους τους γιατρούς εργασίας σε όλη την Ελλάδα, δεν έχουν ακόμα εγκριθεί από πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Τα οποία αιτήματα μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ και την έγκριση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης από 29 12 μένουν στην λογική της έγκρισης με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για να μπορούν να προσλάβουν. Εν μεταξύ, οι περισσότεροι δήμοι τι κάνουν. Αντί να προσλάβουν γιατρό εργασίας, ενώ φυσικό γιατρό εργασίας, στην ουσία συντονίζονται με εταιρείες οι οποίες λέγονται ΕΞΥΠ, οι οποίες απλά υπογράφουν σε κάποια βιβλία. Εμείς το έχουμε πει αυτό ήδη από το 2008 ότι αυτό για μας είναι απαράδεκτο. Γιατί τώρα για τόσο εργασία πρέπει να βλέπει τους εργαζόμενους, να μιλάει μαζί τους και όντως να υποβάλει σημειώματα για να μπορούν να βελτιώνονται οι συνδίκες εργασίας τους. Ωραία. Κύριε Κόκαλη, στο μικρόφωνο έχει την καλοσύνη. Ήδη φτιάχνουμε με προσφορά του Ιατρικού Συλλόγου ένα σύγχρονο ιατρείο στους χώρους του Αμοξασίου. Έτσι. Ωραία. Μελάτε, κύριε Μπουντούρογλου. Ναι, ένα, ναι, ναι. Ένα τελευταίο. Ναι, ναι, ναι. Όταν λέμε σύμβαση έργου, είναι κάθε χρόνο και όταν... Ναι, το κατάλαβα. Το ρωτάω απλώς για να πιστοποιηθεί. Και αυτό για τους τρεις μήνες, τέσσερις μήνες δεν πηγαίνει γιατρός εργασίας, δεν έχουμε γιατρό εργασίας ο οποίος να μπορεί, ας πούμε, να ανταπεξέλθει. Δεν υπάρχει, μάλιστα. Εντάξει, αυτό ήταν. Ωραία. Σε ψηφοφορία. Ομόφωνα. Λοιπόν, εντάξει. Κόκαλης Βασίλης. Ναι, και ο πρόεδρος, ναι. Λέκα Καλατζά και Ελένη. Ναι, Πέπας Νικόλαος. Ναι, Ζήκος Γεώργιος. Ναι. Κάβαλος Ευάγγελος. Ναι, Καρλάφτης Δημήτρης. Ναι, Σταθούλης Σπυρίδων. Ναι, Παρτσινέβελος Αντώνης. Ναι, Ζωγόπουλος Ιωάννης. Ναι, Καμπούκος Δημήτρης. Ναι, Κατσιγιάννης Επαμινώνδας. Ναι, Κάβαλος Νικόλαος. Ναι, Αλεπούς Νικόλαος. Ναι, Παπαδόπουλος Μιχάλης. Ναι, Βελής Αθανάσιος. Ναι, Μπρέγιανης Αλέξανδρος. Ναι, Ζαπατιώτης Κωνσταντίνος. Ναι, Βλάχος Κωνσταντίνος. Ναι, Καρανάσιο Μαρία. Ναι, Σαγρής Παναγιώτης. Ναι, Μπουντούρογλου Νικόλαος. Ναι. Ναι. Μαγιάκης Ελευθερίος. Όχι. Όχι. Κούκουζας Πέτρος. Όχι. Όχι. Κλαπάκης Δάμων. Όχι. Και Πολυχρονιάδης Δημήτρης. Όχι. Όχι. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Ναι. Θέλει ο κύριος Δήμαρχος να κάνει μια ανακοίνωση. Τούτο πέμπτο θέμα. Το μικρόφωνο. Καταρχήν θα ήθελα να... Κύριε Πρόεδρε, όχι μόνο για το πέμπτο θέμα, υποχρεώνομαι να μεταφέρω την ευλογία και τους χαιρετισμούς του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Αμερικής, κυρίου Δημητρίου, που πριν λίγες μέρες συνάντησα στο γραφείο του στη Νέα Υόρκη και αυτός ήταν και ο λόγος της δικής μου απουσίας στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, πάρα πολλούς χαιρετισμούς από την Ομογένεια της Αμερικής και από φορείς των Ομογενών, αλλά και άλλων, ιδιαίτερα στον κύριο Πολυχρονιάδη, ναι. αλλά και άλλων επιστημόνων της περιοχής. Είναι αλήθεια ότι βλέπουν με μεγάλο ενδιαφέρον προσήλωση και διάθεση και για το Δήμα Μαρουσίου αλλά και για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να βοηθήσουν στα επίπεδα εκείνα τα οποία θα τους δηλώσουμε και οφείλω να πω ότι υπήρξε και μια αδελφοποίηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με τον Ιατρικό Σύλλογο Νέας Υόρκης με πιστεύω σημαντικά αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον. Όσον αφορά τώρα για το θέμα το οποίο περάσαμε για τους γιατρούς εργασίας. Ναι, τώρα μόλις. Το πρόβλημα το Υπουργείο. Είναι αλήθεια ότι εμείς την ασφάλεια των εργαζομένων μας ούτως ή αλλιώς έχουμε σε υψηλό επίπεδο. Ήδη γίνονται εξετάσεις και για θέματα υπατήτηδος αλλά και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις και μέσα από χορηγίες. Αλλά θεωρούμε ότι ο γιατρός εργασίας, όπως και ο τεχνικός ασφαλείας,
είναι απαραίτητα στοιχεία και θα έλεγα ότι ήμασταν εκείνοι που είχαμε καταγγείλει την ολιγορία του Υπουργείου Εσωτερικών στο παρελθόν, αλλά και γραφειοκρατικά στο παρόν, όπου σαφέστατα ήδη, όπως πιστεύω να σας είπα ο αντιδήμαρχος ο κύριος Κόκαλης, έχουμε δώσει την διαδικασία και την εντολή ώστε να υπάρξει ένα πλήρες οργανωμένο ιατρείο των εργαζομένων, όπως επίσης για τους εργαζόμενους που υπάρχουν ζητήματα προνοιακά, να το πούμε έτσι, και πρέπει να παίρνουν το φάρμακό τους, θα τους χορηγείται μηνιαίως εντελώς δωρεάν για εκείνους οι οποίοι υποχρεούνται να παίρνουν φάρμακο, φαρμακευτική σκεύασμα μέσα από το κοινωνικό μας φαρμακείο που στις επόμενες ημέρες, μετά την 25 Μαρτίου, θα ανακοινώσουμε την ημέρα, θα εγκαινιάσουμε όλοι μαζί. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι μέσα από αυτήν την απόφαση, κύριε Γραμματέα, να κυνηγήσουμε κατόπιν την έγκριση, γιατί είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Δημάρχο. Πάμε στο πέμπτο θέμα της σημερινής διάταξης. Έγκριση εμή επιχορήγηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης Δήμα Μαρουσίου Αμαρισία Άρτεμις Οκυπαδά. Υπάρχουν ερωτήματα? Όχι, υπάρχουν τοποθετήσεις. Τοποθέτηση κύριε Κούκουζας. Ναι, κύριε Πρόεδρε, παρόλο που θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά μικρό το ποσό της επιχορήγησης του νομικού προσώπου λόγω του έργου το οποίο επιτελεί, θα ψηφίσουμε το θέμα, γιατί έστω και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να αρνηθούμε αυτά τα λεφτά να φτάσουν στον Οκυπάδα. Ωραία. Σε ψηφοφορία ομόφωνα. Ομόφωνα. Πάμε στο έκτο θέμα. Αποδόσεις ποσών από τις κεντρικούς αυτοτελείς σπόρους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμα Μαρουσίου Οκυπαδά για το μήνα Φεβρουάριο 2013 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Στο έβδομο θέμα. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο ίδρυυσης και επαναβεβαίωση υπόθεση Ζαχαριάς Ηλίας. Κατά την εισήγηση. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Όγδο θέμα. Έγκριση για την υποβολή πρόταση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 δράσης εφαρμογής προγράμματος Παύλα Καλλικράτης Β' φάση. Ερώτηση. Ερώτηση ο κύριος Μαγιάκης. Αποχωρεί ο κύριος Κλαπάκης. Αυτό το, από ό,τι διαβάζουμε εδώ πέρα στην εισήγηση, είναι η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013. Ποια είναι αυτή η ειδική υπηρεσία διαχείρισης? Τι θα κοστίσει το Δήμο, θα το εκπονήσει ο ίδιος ο Δήμος αυτό το πρόγραμμα ή θα το αναθέσει σε κάποια εταιρεία? Τι επιβάρυνση θα υπάρχει για το Δήμο για αυτό το πρόγραμμα? Πέστε μας, σας παρακαλώ, απαντήστε μας σε αυτές τις ερωτήσεις. Κλείστε, κύριος Χριστάκης. Λοιπόν, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα σε κάθε Υπουργείο υπάρχει η λεγόμενη ειδική υπηρεσία διαχείρισης. Είναι στην ουσία αυτή η οποία συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο βασικά ελέγχει τι απορροφητικότητα υπάρχει. Δηλαδή, όταν ακούμε απορροφητικότητα από ποιο επιχειρησιακό πρόγραμμα, από ποιο τομέα, είναι η εποπτεία που έχει το Υφυπουργείο Οικονομικών σε σχέση με την κάθε υπηρεσία, με την κάθε ειδική υπηρεσία διαχείρισης. Λοιπόν, αυτή είναι η ειδική υπηρεσία διαχείρισης, παλιά τη λέγαμε ΙΔΕ, υπηρεσία εφαρμογής στην ουσία ήταν πριν, η οποία είναι στο Διοικητική Μεταρρύθμιση, δηλαδή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αυτή λοιπόν τώρα, επειδή δεν περπατάει η απορροφητικότητα, έχουν αρχίσει εδώ και ένα εξάμεινο και κάνουν διάφορες προκηρύξεις για να δώσουν μικροποσά για διάφορα οργανωτικοδιοικητικά ή βελτίωση υποδομών θέματα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό έχει βγει ήδη μια προκήρυξη και όπως και για όλα τα άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα, έτσι, για να μπορέσουμε να υποβάλουμε πρέπει να πάρουμε την προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εντάξει, δηλαδή αυτό θα είναι για να υποβάλουμε αίτημα για να χρηματοδοτούμε περίπου σε ένα ποσό της τάξης των 50.000 ευρώ, έτσι, με αντικείμενο αυτό το οποίο λέει. Έχει να κάνει δράσεις οργανωτικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, δηλαδή στην ουσία είναι η εφαρμογή που θα κάνουμε εν ώψη αξιολόγηση των νομών. Για να θέσουμε τοποθεσία σε μια σειρά από υπηρεσίες και σχέση με την αποδοτικότητα. Ωραία, σε ψηφοφορία. Ναι, ο κ. Πολυχρονιάδης. Δικαιολογώντας το όχι που θα πούμε, εμείς διαφωνούμε πλήρως με την
με το επιχειρησιακό πρόγραμμα διοικητική μεταρρύθμιση 7-13, όπως και με τον Καλλικράτη, γιατί αυτό αφορά το ζήτημα, ούτε και με τις πολιτικές που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γι' αυτό θα είμαστε αρνητικοί κατάφορα στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο εισηγεί τη Δημοτική Αρχή. Ευχαριστώ. Ωραία. Ερώτηση ο κύριος Μπεργιανής. Λάτε. Δεν απαντήθηκε ποιος θα υποβάλει την πρόταση. Θα γίνει. Παρακαλώ πολύ. Ελάτε, κύριε Μπεργιανή. Κύριε Χριστάκη, μήπως μπορείτε να μας πείτε ποιος θα υποβάλει την πρόταση, θα την αναλάβει κάποιος εξωτερικός σύμβουλος ή η υπηρεσία του. Κύριος Χριστάκης έχει το λόγο. Επειδή έχουμε συγκεκριμένη μονάδα που ασχολείται με τα θέματα αυτά, αυτό θα γίνει σε συντονισμό με τον κύριο Αμίτση. Τώρα, το αν θα υπάρξει ανάδοχος και αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό με ειδείς δυνάμεις, αυτό θα το δούμε μετά την έγκριση του ποσού. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι επειδή είμαστε δήμος που έχει πιστοποιημένες δομές. Είναι γεγονός ότι με βάση τα νέα δεδομένα που έρχονται, γιατί σε ένα από τα επόμενα δημοτικά συμβούλια θα φέρουμε μια σειρά από θέματα όσον αφορά τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας. Αυτό που λείπει όμως είναι η στοχοθεσία δείκτες. Και έχουμε βάλει κάποιους. Έτσι, απλά σίγουρα θα πρέπει να δούμε πολλούς περισσότερους σχέση με αυτό που έρχεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αλλά σε πρώτη φάση αυτός που θα το κάνει αυτό θα είναι η δικιά μας υπηρεσία, το γραφείο που έχουμε αξιοποιήσει ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Ο κύριος Μπουτουρόγλου. Καταρχήν πρέπει και πάλι να δικαιολογήσουμε το γιατί θα ψηφίσουμε όχι. Δύο λόγια μόνο θα πω. Ότι αυτό η διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013 είναι ρύθμιση Καλλικράτης. Είναι από τα πιο καλά εργαλεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την πολιτική ενίσχυση των επιχειρήσεων. Και ταυτόχρονα την υλοποίηση συνολικά του μνημονίου. Εμείς για αυτό το λόγο, και άμα το δούμε, άμα δούμε και αυτό που γράφεται, δράση οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού, σχεδιασμός και πρόθεση καινοτόμων και περισσότερο παραγωγικών τρόπων οργάνωσης της εργασίας. Δηλαδή, ποιος είναι ο πιο παραγωγικός τρόπος οργάνωσης εργασίας? Να δουλεύει περισσότερο και να πληρώνεται λιγότερο? Πάμε και παρακάτω. Αποτύπωση στρατηγικής και του οράματος του Δήμου. Καθορισμός στρατηγικών κατευθύνσεων του οργανισμού. Οι οποίες στρατηγικές κατευθύνσεις ποιες είναι? Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εμείς, για να μην κάθομαι και τα ξαναλέω πάλι από την αρχή, εμείς ψηφίζουμε για αυτούς τους λόγους όχι. Ωραία. Σε ψηφοφορία, Κόκαλης Βασίλης. Ναι, και ο πρόεδρος, ναι. Λέκα Καλατζάκη. Ελένη, ναι. Πέπας Νικόλαος, ναι. Ζήκος Γεώργιος, ναι. Κάβαλος Ευάγγελος, ναι. Καρλάφτης Δημήτρης, ναι. Σταθούλης Πυρίδων, ναι. Πατσινέβελος Αντώνης, ναι. Ιατρίδης Γεώργιος, ναι. Ζωγόπουλος Ιωάννης, ναι. Καμπούκος Δημήτρης, ναι. Κατσιγιάννης Επαμινώνδας, ναι. Κάβαλος Νικόλαος, ναι. Αλεπούς Νικόλαος, ναι. Παπαδόπουλος Μιχάλης, ναι. Βελής Αθανάσιος, ναι. Μπρέγιανης Αλέξανδρος, ναι. Ζαπατιώτης Κωνσταντίνος, ναι. Βλάχος Κωνσταντίνος, ναι. Καρανάσιου Μαρία, ναι. Σαγρής Παναγιώτης, ναι. Μποντούρογλου Νικόλαος, όχι. Όχι. Μαγιάκης Ελευθέριος, όχι. Κουκούζας Πέτρος, όχι. Όχι. Κλαπάκης Δάμων, α, έχει αποχωρήσει, ναι. Και Πολυχρονιάδης Δημήτρης, όχι. Όχι. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Πάμε στο ένατο θέμα. Αποδοχή ημίτης με αριθμό 11-2013, απόφαση της ΔΕΠΑ, σχετικής με την απόδοση μέρους ποσού από το φόρο των ηλεκτροδοτούμενων χώρων για την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών στις σχολικές επιτροπές. Ερώτηση. Ο κύριος Κούκουζας και ο κύριος Πολυχρονιάδης. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το ποσό των 70.000 προέρχεται από ποιο φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, του 12 ή του 13? Γιατί στην εισήγηση αναφέρεται βέβαια ότι που πρόκειται να εισπραχθεί το 13. Θα απαντήσετε, κύριε. Ωραία. Όχι, αυτό λέει η εισήγηση. Η εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη διαβάζω. Να το ξαναδιαβάσω, κύριε Καρλάφτη. Λοιπόν, εντάξει. Είναι από τις λίγες φορές που δεν κρατιέται. Ο κύριος Πολυχρονιάδης. Λοιπόν, καταρχήν. Καταρχήν, εμείς θεωρούμε πολύ θετικό ότι αποδίδονται οι ΦΙΧ στις σχολικές επιτροπές. Το έχουμε πει εδώ, αγαπητές συνάδελφοι, Δημήτρη Καρλάφτη. Θα το ξαναπούμε και θα σας πιέζουμε να αποδίδετε όσο γίνεται περισσότερα ΦΙΧ,
όλα δηλαδή στις σχολικές επιτροπές. Έχω όμως ένα θεματάκι και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είναι πάγιο αίτημα εδώ της Ένωσης Γονέων, το οποίο νομίζω τίθεται συνεχώς. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Στην συνεδρίαση, στο πρακτικό της συνεδρίασης της ΔΕΠΑ, λέτε λοιπόν στη σελίδα 2 ότι λαμβάνετε υπόψη σας και την ανάγκη κάλυψης των δαπανών των σχολικών επιτροπών που προέρχονται από δραστηριότητες που πραγματοποιεί ο Δήμος μετά το πέρας του διδακτικού ωραρίου σχολικούς χώρους. Επειδή αυτό το θέμα είναι πάγιο θέμα, σας το έχουν θέσει και οι γονείς, οι σύλλογοι γονέων και η Ένωση Γονέων, αλλά και οι διευθυντές των σχολείων, ότι οι δαπάνες καθαρισμού συντήρησης των σχολείων για τις δραστηριότητες των Δήμων πρέπει να καλύπτονται από δαπάνες του Δήμου, από χρήματα δηλαδή επιπλέον. Αυτό εδώ είναι ένα αγκάθι. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή, επειδή μπορούμε να συνεννοηθούμε, θεωρώ εγώ, συνάδελφέ μου Δημήτρη Καρλάφτη, αυτό το πράγμα να το απαλείψετε ή να βρείτε κάποια χρηματάκια, να μην δηλαδή πηγαίνουν χρήματα των ΦΙΧ για αυτές τις δραστηριότητες καθαρισμού συντήρησης των σχολείων για εργασίες που κάνει, μάλλον δραστηριότητες που κάνει ο Δήμος. Και θα θέλαμε μια απάντηση σε αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία. Ο κύριος Κούκουζας. Έλατε και Κούκουζα. Προφανώς η διατύπωση είναι λάθος, αλλά έχω και ακόμα μια ερώτηση. Εκτός από αυτή, όχι, δεν έκανα λάθος. Άμα το διαβάσεις, Νόντα, θα δεις ότι η διατύπωση είναι τελείως λάθος. Ναι. Κρατάμε λοιπόν ότι είναι από το 2012. Γιατί αποδίδεται μόνο 70.000 και δεν αποδίδεται τις υπόλοιπες 270.000 που μένουν μέχρι τις 480.000 που εισέπραξε ο Δήμος από ΦΙΧ το 2012. Και πότε θα τις αποδώσετε? Και ακόμα μία. Σωστά ανέφερε ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Πολυχρονιάδης για το δεύτερο σημείο, γιατί, για τα προγράμματα του Δήμου. Συμφωνώ και εγώ και θα ήθελα και εγώ μια απάντηση. Όμως και στο 3. Και στο 3 αναφέρεται ότι υπάρχει σαν λόγος η συνεχής αύξηση του ΦΠΑ. Έχει γίνει και άλλη αύξηση του ΦΠΑ από πέρσι? Γιατί εγώ δεν το έχω αντιληφθεί. Ίσως λοιπόν αυτό έγινε από copy-paste ή από αντιγραφή, όπως λέμε ελληνικά. Μάλλον πρέπει να απαλληφθεί και αυτό, γιατί δεν είναι λόγος. Να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως. Ο κύριος Καρλάφτης. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ποσό αυτό, αν είναι από τους ηλεκτροδοτούμενους του 12 ή του 13, τα 70 χιλιάρικα, έτσι, δεν έχουν χρώμα τα χρήματα που εισπράττουμε, έτσι, ούτε βάζουμε καμία στάμπα πάνω που λέει ότι είναι του 12 ή του 13 αυτό. Τα χρήματα πάνε στον Κορβανά, το σχετικό με το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, και εμείς έχουμε ξεκινήσει από τη μεριά του Δήμου και αποδίδουμε σταδιακά σε τακτά χρονικά διαστήματα ποσά από αυτούς τους ηλεκτροδοτούμενους φόρους. Έτσι λοιπόν κάναμε και τώρα και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι πέραν από τα 116.000 που θα πάρουν τώρα οι σχολικές που πήραν ή θα πάρουν οι σχολικές επιτροπές από την δόση την αντίστοιχη για τους ΚΑΠ. Έτσι, πέραν από τα 103.000 που περάσαν στο προηγούμενο Συμβούλιο να δοθούν στις σχολικές επιτροπές από, από τη ΣΑΤΑ του 12, ναι, ερχόμαστε να δώσουμε και αυτά τα 70.000 σαν ενίσχυση των σχολικών επιτροπών από το άλλο κονδύλι που είναι των ηλεκτροδοτούμενων φόρων. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι ο Δήμος έχει ξεκινήσει μια συνεχή ροή και καλύπτει έτσι ανάγκες των σχολικών επιτροπών και έτσι θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση. Τώρα, για το άλλο που είπε ο Δημήτρης ο Πολυχρονιάδης, το απάντησα στο προηγούμενο Συμβούλιο. Είχα πει ότι ήδη έχουμε αναθέσει στους πρόεδρους των σχολικών επιτροπών να κάνουν μια μελέτη για να κοστολογήσουν το πόσο υπάρχει μόνο από την πρωτοβάθμια, περιμένουμε και από τη δευτεροβάθμια. Πόσο δηλαδή θα κοστολογήσουν την χρήση των χώρων από το Δήμο αλλά και από άλλους φορείς και από εκεί και πέρα πλέον να αποδοθούν κάποια χρήματα στις σχολικές επιτροπές για αυτό το λόγο, για την χρήση των σχολικών χώρων. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει τίποτα μεμπτό εδώ. Καλά πάμε, χρήματα δίνουμε στα σχολεία και από
τους ηλεκτροδοτούμενους φόρους που δεν δίναμε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα νομίζω ότι θα έπρεπε να πείτε ένα μπράβο στη Δημοτική Αρχή. Έτσι, παρότι είναι υποχρέωση σήμερα να το κάνουμε, γι' αυτό το κάνουμε εμείς. Έτσι, θα πρέπει εσείς τουλάχιστον να το παραδεχτείτε για να πείτε ένα μπράβο. Για να. Έτσι, λοιπόν. Αυτά είχα να πω, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Σε τοποθέτηση. Τοποθέτηση ο κύριος Κοκούζας. Ο κύριος Καρλάφης είπε ότι το χρώμα δεν έχει χρήμα. Εγώ λέω οι καλοί λογαριασμοί κάνουν χρήμα τους καλοί. Και το χρώμα δεν έχει. Το χρώμα του χρήματος. Έτσι. Μιλάτε για δολάρια τώρα. Πώς... Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Εσείς ήσασταν εκεί. Εσείς ήσασταν στην Αμερική. Εμείς ακόμα ευρώ έχουμε. Ακόμα. Λοιπόν, να σοβαρευτώ λίγο και να πω ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, κύριε Καρλάφτη. Είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, και αυτό το είπατε, ότι πρέπει να αποδίδει και τους ΚΑΠ και τους ΣΑΤΑ αυτούσιους, όπως και την αύξηση από το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Επομένως, τον μπράβο στη Δημοτική Αρχή θα το πούμε αν κάνει κάτι παραπάνω από αυτό. Αυτό είναι η υποχρέωσή της. Την ελέγχουμε λοιπόν, γιατί δεν κάνει τις υποχρεώσεις της στον χρόνο που πρέπει να την κάνει. Και λέμε. Το 2012 έχουν εισπραχτεί ήδη από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων 480.000. Έχουν αποδοθεί 140.000. Για να κάνω λοιπόν σωστούς λογαριασμούς, θέλω να ξέρω ότι αυτά τα λεφτά, τα 70.000, είναι από το 2012. Ακόμα λοιπόν κι αν είναι από αυτά, μένουν ακόμα 270.000, πριν μπούμε στο 2013. Επομένως, είμαστε Μάρτι, τελειώνει ο Μάρτις του 2013, και δεν έχετε αποδώσει ακόμα, σαν Δημοτική Αρχή, από λεφτά, από χρήματα τα οποία έχετε εισπράξει από τους πολίτες του Αμαρουσίου, 270.000 στα σχολεία. Έτσι, για να κάνουμε σωστούς λογαριασμούς. Για το 2013 θα τα δούμε. Όπως θα δούμε και για πριν από το 2011, που υπάρχουν σχετικά χρέη της Δημοτικής Αρχής προς τις σχολικές επιτροπές. Ωστόσο, να κρατήσουμε λοιπόν από την απάντησή σας αυτό που είπατε, ότι το δεύτερο σημείο στην απόφαση της ΔΕΠ, ότι η ανάγκη κάλυψης των δαπανών των σχολικών επιτροπών που προέρχονται από τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί ο Δήμος, δεν θα γίνουν μέσα από το ΦΙΧ. Τουλάχιστον αυτό είπατε. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να περάσει και στην απόφαση. Επομένως, έχω την εντύπωση ότι στην απόφαση που θα πάρουμε τώρα, στην επισυναπτώμενη απόφαση της ΔΕΠΑ, θα πρέπει να αφαιρεθούν οι λόγοι Β και Γ για την αύξηση του ΦΠΑ που δεν υπάρχει και για την ανάγκη κάλυψη των δαπανών από τα προγράμματα του Δήμου. Γιατί αυτά τα προγράμματα του Δήμου, όπως είπατε και εσείς, θα κοστολογηθούν και θα αποδοθούν στις σχολικές επιτροπές όπως ορίζει ο νόμος. Ευχαριστώ. Σε ψηφοφορία το θέμα. Κόκαλης Βασίλης. Γι' αυτό. Ναι, βεβαίως. Συγγνώμη. Εγώ οφείλω να πω, και το έχω υποχρέωση να το κάνω, ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Με σχολεία που, όπως και να το κάνουμε, κάποια έχουν γεράσει ηλικιακά μέσα στα χρόνια λειτουργίας τους. Και όμως και οι υπηρεσίες και οι επιτροπές και όλοι εκείνοι οι οποίοι συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μεταξύ αυτών και ο κύριος Καρλάφτης, αλλά και οι πρόεδροι και όσοι εθελοντικά συμμετέχουν τελικά σε αυτές τις επιτροπές, η κυρία Λέκα και άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή ποιότητα. Πάντα υπάρχει, και θα συμφωνήσω σε αυτό που λέτε, από το καλό πάντα υπάρχει το καλύτερο. Προσήλθε, κυρία Χαλιώτη. Και πάντα έτσι θα γίνεται. Και αυτό πρέπει να επιδιώκουμε. Εμείς οι χειρουργοί βέβαια λέμε ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Επιδιώκοντας για το καλύτερο, χάνουμε και το καλό. Υπό αυτήν την έννοια, εγώ θέλω απλώς και τίποτα άλλο, δεν θα κουράσω, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή, μέσα στο καλοκαίρι και μέχρι το καλοκαίρι, με συγκεκριμένες εργολαβίες και μέσα από το ΣΑΤΑ, να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις μέσα στα σχολεία, και πιστεύω ότι από την καινούργια σχολική περίοδο ζωή σε εσάς, κύριε Χαλιώτη. Μέσα στη νέα σχολική περίοδο, νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο καλύτερα ακόμα τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Δημόγιο. Σε ψηφοφορία το θέμα. Κόκαλης Βασίλης.
Ναι, και ο πρόεδρος, ναι. Λέκα Καλατζάκη Ελένη. Ναι. Ναι. Πέπας Νικόλαος. Ναι. Ζήκος Γιώργιος. Ναι. Χαλιώτη Μαρία Ειρήνη. Ναι. Κάβαλος Ευάγγελος. Ναι. Καρλάχτης Δημήτρης. Ναι. Σταθούλης Σπυρίδων. Ναι. Παρτσινέβελος Αντώνης. Ναι. Ιατρίδης Γεωργίος. Ναι. Ζωγόπουλος Ιωάννης. Ναι. Καμπούκος Δημήτρης. Ναι. Κατσιγιάννης Επαμινώνδας. Ναι. Τσιπουράκη Στέφανος. Ναι. Κάβαλος Νικόλαος. Ναι. Αλεπούς Νικόλαος. Ναι. Παπαδόπουλος Μιχάλης. Ναι. Βελίσσα Θανάσιος. Ναι. Μπρέγιανης Αλέξανδρος. Ναι. Ζαπατιώτης Κωνσταντίνος. Ναι. Βλάχος Κωνσταντίνος. Ναι. Καρανάσιο Μαρία. Ναι. Σαγρής Παναγιώτης. Ναι. Μπουντούρογλου Νικόλαος. Ναι. Μαγιάκης Ελευθέριος. Ναι. Κούκουζας Πέτρος. Ναι. Ναι. Και Πολυχρονιάδης Δημήτρης. Ναι. Ναι. Το θέμα... εντάξει. Δεν πειράζει. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Πάμε ομόφωνα στο 10ο θέμα. Ιταλική έγκριση ημί της υπαρίθμων 11-2012 μελέτης του έργου δίκτυου αγωγών ομβρίων περιοχής Ψαλιδίου Αμαρουσίου. Υπάρχουν ερωτήσεις? Όχι. Όχι. Τοποθετήσεις? Όχι. Ομόφωνα. Ένα λεπτό. Α, θέλετε. Ένα λεπτό. Δεν σας καταλάβα. Ένα λεπτό, κύριε. Για τα όμβρια. Για τα όμβρια. Ναι. Ωραία. Απλώς να πω μία-δύο κουβέντες λίγο για την προσπάθεια που γίνεται. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή γίνονται 10 διαφορετικές μελέτες ομβρίων υδάτων. Υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με την οριοθέτηση του ρέματος, μια μεγάλη προσπάθεια που έχουμε κάνει όλοι μαζί, η οποία πιστεύουμε σύντομα σχετικά και πάντως μέσα στο έτος θα μπορεί μάλλον να υπάρχει ένα διάταγμα που είναι απαραίτητο στοιχείο για να μπορεί κανείς να καταλήξει μέσα από τις μελέτες ώστε να υπάρχει μία αποδοχή. Λιγάκι σας παρακαλώ, βοηθήστε με κύριε Αντιδήμαρχε. Και εσείς. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται με εντατικούς ρυθμούς έρχεται στα επόμενα 2-3 χρόνια ολοκληρώνοντας το αποχετευτικό των ακαθάρτων να συνδεθεί τελικά και με το αποχετευτικό και την αποστράγγιση της πόλης μας ιδιαίτερα σε περιόδους θεομηνίας όπως είχαμε ζήσει και πρόσφατα. Θα σας πω ότι θεομηνίες πάντα θα υπάρχουν και θα σας πω ότι ακόμα και η Νέα Υόρκη που κανείς θα έλεγε ότι έχουν καταναλωθεί δισεκατομμύρια για να φτιαχτεί αυτή η πόλη. Πριν 2 μήνες τα παράλια της ήταν πλημμυρισμένα για αρκετές μέρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι κανείς πίσω από αυτό θα πρέπει να κρυφτεί και να μην δημιουργήσει τις υποδομές. Αλλά ότι πάντα η θεομηνία θα είναι υπέρτερη οποιοδήποτε αποστραγγιστικού συστήματος, αυτό είναι σαφές. Εδώ λοιπόν είναι σίγουρο ότι έχουν ολοκληρωθεί γύρω στις 4 μελέτες και ήδη πηγαίνουν προς την ένταξη για την υλοποίησή τους και υπάρχουν άλλες 6 μελέτες οι οποίες βρίσκονται ήδη στην διαδικασία ολοκλήρωσης αυτής. Άρα νομίζω και επ' ευκαιρίας, κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό μου δώσετε το λόγο πιστεύω, και η περιοχή Ψαλιδίου αλλά και άλλες περιοχές που είναι στη διαδικασία ένταξης της αντιπλημμυρικής προστασίας μέσω ολοκληρωμένων μελετών. Όμως, όπως παραδείγματος χάρη στο Σωρό που ήταν ολοκληρωμένη και όριμη μελέτη, δεν μπορεί σήμερα να αρχίσει η κατασκευή στον απόλυτο βαθμό, διότι σημεία
αποστράγγισης είναι το ρέμα. Μα στο ρέμα υπάρχει ακόμα το ζήτημα της οριοθέτησης διευθέτησης. Άρα λοιπόν, σε επίπεδο τεχνικών, όχι δικών μας προδιαγραφών, αλλά εγκρίσεων και κυρίως από εκεί που εγκρίνονται από τα όργανα και που αφορούν το περιβάλλον, αλλά και που αφορούν το κομμάτι της, του υπεχοδέ και λοιπά και της ΕΙΔΑΠ της ίδιας, είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε τα διατάγματα. Παρά ταύτα, στο συρτάρι μας θα υπάρχουν αυτά ως όριμες μελέτες άμεσης υλοποίησης. Αυτό έτσι για την ενημέρωση πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημαρχό. Σε ψηφοφορία το 10 ομόφωνα. Ομόφωνα. Βεβαίως, μια ανακοίνωση να κάνει ο κύριος Δημαρχός, μια ενημέρωση. Οφείλω να την κάνω και συγγνώμη που την κατανόησή σας τουλάχιστον που δεν ήμουν από την αρχή. Και αφορά... Προσήλθε ο κύριος Νταλούκας. Και αφορά το θέμα της προσπάθειας που έγινε πριν ένα 24ωρο πάνω στην Μπεντέλη. Όπως είναι γνωστόν πιστεύω στους περισσότερους, αυτό το οποίο σαφέστατα έγινε για την δεύτερη δεντροφύτευση μέσα από το Σύνδεσμο Προστασίας Ανάπλασης Πεντελικού, και οφείλω και δια του μικροφώνου, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω όλους τους δημάρχους και όλους τους εκλέκτορες που με εξέλεξαν ομόφωνα ουσιαστικά για μία νέα διετία στο Σύνδεσμο Προστασίας Ανάπλασης του Πεντελικού, που είμαστε μαζί με τον κύριο Τσιπουράκη ως εκλεγμένα μέλη από το Δημοτικό μας Συμβούλιο, για να μπορέσουμε να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας, όπως κάνουμε τα προηγούμενα 2 χρόνια, και γι' αυτό ακριβώς μας ψήφισαν, πιστεύω, για τα επόμενα 2. Όμως είχαμε σκεφτεί και υλοποιήσαμε χθες, μέσα από τη σύνδεση του Δήμου Αμαρουσίου με το ΣΠΑΠ, αλλά και το Δήμο Πεντέλης, τη δεύτερη δεντροφύτευση, την καθαρή Δευτέρα, όπου συγχρόνως συνδυάστηκε η δυνατότητα και να δεντροφυτεύσουμε, να αγαπήσουμε το περιβάλλον, να βοηθήσουμε για το πρασίνισμα ενός από τους σημαντικότερους ορεινούς όγκους και σίγουρα κοντά στο Μαρούσιο σημαντικότερος, όπως είναι η Πεντέλη, και βεβαίως να σηματοδοτήσουμε ότι το οξυγόνο δεν έχει όρια. Όταν θα πρασινίσουμε ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό που κάηκε, θα σημαίνει οξυγόνο για τα παιδιά μας και για μας φυσικά. Επίσης, συνδυάσαμε, όπως είπα και πριν, να περάσουν τα παιδιά μας μέσα από το εργαστήρι της δημιουργίας χαρταετών, αλλά επίσης μέσα από σημαντικούς φορείς που υπήρξαν από το Δήμο μας, όπως των ποντίων, άλλων χορευτικών φορέων κλπ, αλλά και χορηγιών που δόθηκαν, πάρα πολλές χιλιάδες μαρουσιωτών, αλλά και άλλων Αθηναίων, και όχι μόνο. Θα έλεγε κανείς ότι πολλοί προσπάθησαν από τη Λεωφόρο Κηφισίας να ανέβουν τον ορεινό όγκο και ήταν αδύνατον και έγινα μάρτυρας τέτοιων γεγονότων, και εγώ ο ίδιος αναγκάστηκα και ανέβηκα με δίκυκλο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια, με πολύ σεβασμό και τιμή, πολλοί πολίτες θέλουν να ακολουθήσουν. Αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν υπήρχαν πάρα πολλοί εθελοντές από το Δήμο μας, εργαζόμενοι αλλά και συνεργάτες και πολίτες. Θα ήθελα δια του μικροφώνου, κύριε Πρόεδρε, να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου, διότι πραγματικά χιλιάδες, κάποιοι είπαν και για 20.000, δεν μπορώ να το... Πάντως όλος ο ορεινός όγκος ήταν πλαγιές παντού, ήταν γεμάτος από χαρούμενες φωνές. Προσήλθε ο κ. Μπερνής. Και λοιπά. Ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, και προχωράμε. Πώς?
Ακριβώς, με τις ευλογίες, κύριε Τσιπουράκη. Και ευχόμαστε να πηγαίνουμε όλοι μαζί και το καλοκαίρι να ποτίζουμε. Πώς? Υπήρξε μία, καταρχήν πρέπει να σας πω και ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα σας πω και ως πρόεδρος δεσμεύτηκα αμέσως μετά την επανεκλογή μου, δεν το είπα πριν, ότι τουλάχιστον εμάς, επειδή τέθη το θέμα για το φωτοβολταϊκά, εμείς είμαστε απέναντι, θα είμαστε απέναντι, και αυτός ο χώρος όπου μπορεί, γιατί είναι και κάποιοι βραχώδεις χώροι που δεν υπήρξαν ούτως ή αλλιώς πεύκα, εμείς θα τα φυτέψουμε μέχρι τέλους. Και αυτό είναι δέσμευση και δια μικροφώνου Δήμα Μαρουσίου. Άρα κάποια κομμάτια ενδεχομένως να είναι, αλλά δεν φυτεύονται όλα, κύριε Μαγιάκη, τουλάχιστον στην έκταση την οποία συζητούν. Επίσης, θα ήθελα επ' ευκαιρίας να πω ότι έγινε και μία συζήτηση σχετικά με το ΙΓΕ και με την διάθεση συγχώνευσης νομικών προσώπων στο πλαίσιο της διαδικασίας συγχωνεύσεως νομικών προσώπων, και τουλάχιστον εμείς θα το παρακολουθούμε το θέμα, νομίζω των διοικητικών συμβουλίων εννοώ, συγγνώμη, και σαν Δήμος και νομίζω στον απόλυτο βαθμό σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς θεωρούμε το δάσος συγκρού ότι είναι δάσος συγκρού, δεν το συζητάμε αυτό, και από εκεί και πέρα στα επίπεδα της πυροπροστασίας δίνουμε καλύτερο όλοι τον εαυτό μας και ως παρατάξεις και ως εθελοντικές ομάδες και ως Δήμος και ως εργαζόμενοι. Κανείς δεν περισσεύει εξάλλου σε αυτό. Και αυτό που θα ήθελα να σηματοδοτήσω, επειδή γίνονται τέτοιες ζυμώσεις και συζητήσεις, ήδη αυτό που έγινε με την κυρία Μπατζελή, εμείς το είχαμε καταγγείλει για τον τρόπο που έγινε, εάν κάνουν και άλλες τέτοιες κινήσεις, εμείς επαναλαμβάνουμε, θα το παρακολουθούμε το θέμα, αλλά θα είμαστε προσαρμοσμένοι και ομόφωνα, πιστεύω, τουλάχιστον ενωμένοι, στο ότι το δάσος αυτό δεν μπορούν ούτε με διοικητικά συμβούλια, ούτε με συγχωνεύσεις, ούτε με τίποτε άλλο, είτε πονηρές σκέψεις ή οποιοδήποτε μπορεί να τις βάλει, εάν μπουν, μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό από αυτό που ζούμε. Απλώς αυτό σαν μια ανακοίνωση, διότι γίνονται και λέγονται πολλά μέσα από τις συγχωνεύσεις και αντιλαμβάνεστε η Ομοσπονδία Παραγωγής Σταφίδας, που είναι ένα νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Γεωργίας, να έχει την διοικητική ευθύνη για το ΙΓΕ και με το άλλο που είναι στη Λαμία επάνω, ας πούμε. Έτσι, είναι σαφές ότι τουλάχιστον σε αυτό θα πρέπει να είμαστε σε μια εγρήγορση και θα είμαστε σε μια εγρήγορση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Δήμαρχο. Πάμε στο 11ο θέμα. Έγκριση μήτης υπαρίθμου 42 του 2013 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση μη προσωρινής τοποθέτησης περιπτέρου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNICEF στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στο Μαρούσι. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Μη σηκώνεστε λίγο. Και πάμε και στο 12ο θέμα, για το 13ο, όπως είδατε. Εκτός τον κύριο Μαγιάκη. Έγκριση μη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Έγκριση μη του κανονισμού λειτουργίας συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων στο Δήμο Μαρουσίου». Ερώτηση. Ερώτηση ο κύριος Κούκουζας. Έχω μερικές ερωτήσεις. Πρώτον, ποιος αναλαμβάνει τη διαχείριση του συστήματος, αν θα είναι ο Δήμος ή κάποιος τρίτος διαχειριστής? Ποιο είναι το κόστος, το ετήσιο κόστος συντήρησης που έδωσε η εταιρεία η VCI ΑΕ μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας? Τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 20.000, όπως αναφέρονται. Έχει γίνει πρόβλεψη για τα έξοδα? Και αν αναλάβει ο Δήμος, ποιες από τις υπηρεσίες θα αναλάβει? Δηλαδή, χαρακτηριστικά την επισκευή και τη συντήρηση των ποδηλάτων, την ανακατανομή μεταξύ των σταθμών, το τηλέφωνο επικοινωνίας και της υποστήριξης. Μη φεύγετε, σας παρακαλώ. Τον έλεγχο του συστήματος. Επίσης, μια τεχνική ερώτηση που έχει να κάνει με το πρόγραμμα, με το κανονισμό. Αναφέρεται ότι δεν μπορεί το ποδήλατο αποχωρεί, να κλειδωθεί σε οποιοδήποτε χώρο παρά μόνο στο σταθμό, στους καθορισμένους σταθμούς. Απ' την άλλη μεριά αναφέρεται ότι μπορεί κάποιος να το έχει 24 ώρες στη διάθεσή του.
αυτό πώς αυτά τα δύο μεταξύ τους πώς ταυτίζονται, γιατί δεν μπορεί να το έχει 24 ώρες και να γυρίζει. Αυτά για αρχή και βλέπουμε. Ο κύριος Αγρής. Εγώ θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω, σε περίπτωση ατυχήματος, ποιες είναι οι νομικές ευθύνες, αν υπάρχουν ευθύνες στο Δήμο. Ωραία, υπάρχει και ο κύριος Ζαπατιώτης. Θα κάνω μια ερώτηση στην προηγούμενη τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου, γιατί δεν πρόκαμα που λέμε, έκλεισε γρήγορα. Εκτιμάτε, κύριε Δήμαρχε, ότι η συγχώνευση του ΙΓΕ με άλλους οργανισμούς έχει σχέση με το χαρακτηρισμό του, δάσους, του συγκρού σαν δάσους ή απλώς παίρνουμε τα μέτρα μας? Το ένα είναι αυτό στο κύριο Δήμαρχο και το άλλο ότι αν διάβασε καλά στην εισήγηση τα ποδήλατα, ότι κλοπή ποδήλατο για να το χάσουν το χρεώνω με 250 ευρώ. Θεωρείται το ποσό ικανό για να μην έχουμε διάφορα φαινόμενα κλοπών και λοιπά στα ποδήλατα? Πώς στοιχίζει ένα ποδήλατο? Λοιπόν. Εμείς είμαι ποδήλατα οι αυλές. Θέλεις. Ναι, εγώ καταρχήν να απαντήσω για το θέμα του ΙΓΕ, ότι απλώς επειδή γίνονται διάφορες συγχωνεύσεις και ξέρετε, κύριε Σαμπατιώτη, μέσα σε ένα καλοκαίρι βγάλανε τους Δήμους απ' έξω, ενώ είμαστε μέσα εννοείται και οι εθελοντές, από τα διοικητικά συμβούλια και δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα, δεν ακούμε τουλάχιστον. Εννοούμε λοιπόν ότι καμία σχέση με το χαρακτηρισμό, απλώς το λέμε για να το καθαρίζουμε για όλους μας. Έτσι, για να έχουμε που λένε. Λοιπόν, εγώ να πω μια κουβέντα και δεν ξέρω αν ο κύριος Πέπας ή ο κύριος Χριστάκης θα είναι επευκαιρίας που πήρε το λόγο για τα ποδήλατα. Να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή έχει πει και έχει προσανατολιστεί στο κομμάτι της πολιτικής, της εναλλακτικής μετακίνησης. Θα σας πω και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, δεν ξέρω πώς έχετε πάει τελευταία έτσι, στη Νέα Υόρκη, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πραγματικά ο αριθμός, κύριε Πολυχρονιάδη, των ποδηλάτων. Σας, για να σας δώσουν βίζα πρέπει να σας ξεπλύνουν από τον Ιαγάρα πρώτα. Μα έδειχνα τη φωτογραφία σας και μου κάνανε χίνα. Μάστε, λοιπόν. Θα έλεγα λοιπόν... Ούτε ο Ομπάμα δεν το σώζει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πραγματικά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στις λεωφόρους 5η, 6η, 7η, 8η, να κυκλοφορούν τα ποδήλατα με μία, και μάλιστα με κρύο, με βροχή κτλ. Εμείς αυτό που έχουμε πει, είναι πρέπει να κάνουμε παράλληλες διαδικασίες. Ήδη οι παράλληλες διαδικασίες σχετίζονται και με το πρόγραμμα των γειτονιών που είχαμε πει για τα προγράμματα ποδηλατόδρομων και πράσινη διαδρομή, οι οποίες είναι και στον Παράδεισο και στο Πολύδροσο και στον Άγιο Θωμά, αλλά και συγχρόνως να δώσουμε σε εκείνους που δεν έχουν ποδήλατο την δυνατότητα μέσα στο κέντρο να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Θα σας πω μάλιστα ότι αργότερα ίσως σε άλλο συμβούλιο να εξετάσουμε και το θέμα ότι μόλις μπαίνουν στο κέντρο έναν ενδυνάμει ποδηλατόδρομο, ενδυνάμει ποδηλατόδρομο, να πηγαίνουν με συγκεκριμένη ταχύτητα οι πάντες. Έτσι, να ξέρουν ότι μπορεί να συναντήσουν στο κέντρο ένα ποδήλατο, ένα ποδηλάτη. Εδώ λοιπόν, στην διαδικασία αυτή υπήρξε και ένα πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα είμαστε από τους λίγους δήμους στους πολλούς, πανελλαδικά, οι οποίοι μπορέσαμε και πήραμε με τίτλο «Αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήσεων ποδηλάτων Δήμα Μαρουσίου». Αυτό λοιπόν το σύστημα, το οποίο εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες πρωτεύουσες της Ευρώπης, γίνεται με την διαδικασία κάποιος να έχει μία κάρτα και μέσα από αυτή να μπορεί να παίρνει το ποδήλατό του. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, κύριε Κούκουζα, είναι το εξής, ότι... πολλοί δεν έχουν πιστοποιητική κάρτα καταρχήν. Και λογικό είναι. Και εγώ
Τη κόψαμε που λέει ο λόγος, έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο, πώς. Άστο, τώρα μια άλλη ιστορία, θα την πούμε οικογενειακά αυτή. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν παιδιά που θέλουν να χρησιμοποιήσουν, αλλά δεν έχουν πιστωτική κάρτα, εκ των πραγμάτων. Άρα λοιπόν θεωρήσαμε ότι πρέπει να υπάρξει ένας κανονισμός μέσα από τον οποίο να μπορεί να πάρει κανείς το ποδήλατο με κάρτα την οποία θα του δίνουμε εμείς, που θα έχουμε εξετάσει του που μένει, δηλαδή στοιχειώδη στοιχεία, έτσι. Να ξέρουμε ότι με αυτή την κάρτα το πήρε το ποδήλατο ο κύριος Κούκουζας, εάν χρειαστεί να το ξέρουμε. Άρα λοιπόν το ένα είναι πώς θα ταυτοποιούμε αυτόν που θα πάρει το ποδήλατο. Το δεύτερο είναι εάν εκείνος πάρει το ποδήλατο και φύγει. Όπως είπε πριν κάποιος, πόσο στοιχίζει αυτό, στοιχίζει παραπάνω από 250 ευρώ είναι αλήθεια, γύρω στα 400, αλλά πέραν αυτού με την κάρτα του δεσμεύαν γύρω στα 500 ευρώ. Εμείς θεωρήσαμε ότι από τη στιγμή που θα έρθει κάποιος ο οποίος θα θέλει να παίρνει το ποδήλατο, θα παίρνει την κάρτα, θα μπορεί με αυτή την κάρτα να παίρνει το ποδήλατό του και εφόσον συμβεί αυτός να το κλέψει, κύριε Ζήκο, δεν μιλάμε για τα λεωφορεία, δεν σας ενδιαφέρουν τα ποδήλατα, το καταλαβαίνω. Όχι, είναι, θα είναι αντίποδας του... Λοιπόν, εκεί λοιπόν θεωρήσαμε ότι αυτόν θα έπρεπε να το χρεώνουμε έστω ως αντίποδα ότι θα του βρούμε και ό,τι άλλο μπορεί να σημαίνει μια κλοπή με 250 ευρώ ως ένα συγκεκριμένο αντίτιμο. Τώρα, είναι αλήθεια ότι έχουμε κάνει και πρόγραμμα το οποίο αφορά και τους απόρους, δηλαδή άποροι οι οποίοι θα θέλουν, θα παίρνουν εντελώς δωρεάν το ποδήλατό τους. Επίσης και οι άνθρωποι με την Artemis Card, δηλαδή οι δημότες μας, θα έχουν μια πολύ καλύτερη ετήσια συνδρομή και βεβαίως βγάλαμε και μια ετήσια συνδρομή αν κάποιος κάτοικος εργαζόμενος, μάλλον όχι κάτοικος, εργαζόμενος, κατεβαίνει και τον συμφέρει να πάει με το ποδήλατο κάπου σε μια εργασία. Αυτό μπορεί να το παίρνει όλη την ημέρα με μια ετήσια συνδρομή. Άρα λοιπόν υπήρξαν εναλλακτικά σε συνεργασία και με το τι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά και με την εταιρεία και με το Υπουργείο. Κάποια σενάρια, ας πούμε, για 30 λεπτά, 90 λεπτά, 2 ώρες κτλ. Ώστε όλοι, ο καθένας να προσαρμόσει την δική του χρήση μέσα από αυτό που του ταιριάζει και χρησιμοποιώντας το, επαναλαμβάνω, και με κοινωνικά κριτήρια στο επίπεδο της κάρτας που θα πάρει ο καθένας. Πώς? Τι? Ναι. Αυτό ρωτήσαμε και ανθρώπους εντιάφτη περιπτώσει και νέους και κάτι συλλόγους ποδηλάτων και τα λοιπά και βρεθήκαμε σε έναν μέσο όρο διαδικασίας. Τώρα, από το κομμάτι το οποίο για την ασφάλιση, ο στόχος είναι να υπάρχει μια ομαδική ασφάλιση αυτών των χρηστών, αλλά είναι ευθύνη του η ασφάλειά του, αλλά συγχρόνως ασφαλίζουμε τα ποδήλατα. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι υπάρχουν και κάποια λειτουργικά έξοδα για να διατηρούνται πάντα στο ακέραιο μέσα από τη χρησιμότητα, τη χρήση του, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που να τα συντηρεί. Κάποιος ο οποίος χάλασε το λάστιχο, κάποιος ο οποίος έφυγε ακτίνα, κάποιος ξεφούσκωσε το λάστιχο, έφυγε ένα τιμόνι. Όλα αυτά λοιπόν για να είναι 70 ετοιμοπόλεμα ουσιαστικά ποδήλατα στα διάφορα έξιστε διαφορετικά σημεία, πρέπει να υπάρχει κάποιος συντηρητής, λειτουργός, ώστε αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά να είναι και πρόγραμμα ουσίας. Άρα λοιπόν, περί αυτού πρόκειται περισσότερο τα χρήματα τα οποία θα εισπράττονται για να μπορέσει κανείς να τα έχει ετοιμοπόλεμα προς χρήση. Κλείνω, θα σας πω ότι ήδη και με το πρόγραμμα το οποίο κάναμε με τη Δημοτική Αστυνομία για το κέντρο, χωρίς θόρυβο, χωρίς μηχανές, γρήγορα, ασφαλέστατα, τα ηλεκτρικά ποδήλατα λειτουργούν
και νομίζω ήδη έχει αγαπηθεί και έχει αγκαλιαστεί και από τους δημότες και από τους δημοτικούς αστυνόμους. Πιστεύω και αυτά, εφόσον μπορέσουν με τις κάρτες και γίνουν ως χρήση με επάρκεια, τουλάχιστον το κέντρο σιγά σιγά θα περνάμε το μήνυμα ότι εν δυνάμει μπορεί να συναντήσει ποδηλάτη και ποδήλατα και όλοι να είναι προσεκτικότεροι και τους δικυκλιστές να τους προσέχουν καλύτερα. Όταν με το καλό ολοκληρωθεί και αυτό θα έχει γίνει πλέον συνείδηση και το κέντρο με την ανάπλασή του και με την χρήση την οποία θα έχουμε, νομίζω ότι θα είναι όλα πιο όμορφα, πιο αθόρυβα, πιο ανθρώπινα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Δημάρχο. Κάποιες ερωτήσεις, ο κύριος... Ελάτε, κύριε Πέπα. Ναι. Και εσείς θέλετε ερώτηση, κύριε. Όσο αφορά την υποχρέωση του χρήστη, το απάντησε και ο Δήμαρχος, είναι ευθύνη δικιά του και το γράφει εδώ πέρα μέσα στο 9, στην υποχρέωση χρήστη, ότι αυτός παίρνει την ευθύνη έτσι για τη σωματική ακυρεότητα ή οτιδήποτε άλλο. Στο ΙΟΤΑ, στις λοιπές ρυθμίσεις και λέει διαχείριση του συστήματος, απαντάω και στον κύριο Κούκουζα, που λέει ότι είναι ο Δήμος υπόχρεος για τη διαχείριση του συστήματος. Καθίστε λίγο μέσα, Ρένα, και μη φεύγετε. Και σε αυτό μέσα, το τελειώνουμε. Κομμάτι θα εμπλακεί η Δημοτική Αστυνομία κατά περισσότερο, όπου θα κάνει τον έλεγχο αν λειτουργεί σωστά το σύστημα. Από εκεί και πέρα, συντήρηση ο Δήμος, για να μπορεί, όπως είπε και ο Δήμαρχος, να υπάρχουν πάντα σε καλή κατάσταση τα ποδήλατα και να μπορούν να διατίθενται στον κόσμο. Αυτό που είπατε για το κλείδωμα, το ημερήσιο, όταν γραφτείς σε συνδρομικό πρόγραμμα, έχεις την αδότητα να μην το κλειδώνεις το ποδήλατο. Να το έχεις, ας πούμε, για μία εβδομάδα, συνέχεια σε σένα δικό σου. Ανανεώνεται με το συνδρομικό. Αυτά. Θετήσεις. Ναι, κύριε Κουκουζά. Ναι. Κύριε Πέπα, αν έχει γίνει πρόβλεψη για τα έξοδα, ρώτησα. Για τα έσοδα έχει γίνει 20.000. Για τα έξοδα έχει γίνει αντίστοιχη πρόβλεψη. Υποχωρεί ο κύριος Ζαπατιώτης. Και μια ακόμα ερώτηση. Ποιο είναι το ετήσιο κόστος συντήρησης που έδωσε η εταιρεία, η VCI, μετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας? Πρέπει να έχει δοθεί κάποιο τέτοιο... Ναι, όχι, συντήρηση είπαμε την αναλαμβάνει ο Δήμος μετά από τη λήξη της εταιρείας. Για το λογισμικό, λέω. Όχι, τη συντήρηση του λογισμικού δεν έχει δώσει μια προσφορά η VCI. Για μετά το χρονικό διάστημα. Μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας. Όχι, δεν ξέρω κάτι διαφορετικό από με την ημερομηνία που έχει αυτή την υπευθυνότητα. Από εκεί πέρα δεν έχω κάτι νεότερο. Όσο αφορά τα έξοδα, γενικώς δεν υπάρχουν έξοδα. Πέρα από τη συντήρηση των ποδηλάτων. Αυτά είναι... Όχι, συγκεκριμένα. Να δεν καίνε βενζίνα, δεν καίνε, όπως λέει ο κ. Πολυχρονιάδης. Υποθετήσεις. Ο κ. Μαγιάκης και ο κ. Πολυχρονιάδης και ο κ. Κουκούζας. Λάτε, κύριε Μαγιάκη. Γενικά, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση. Είναι ένα θετικό μέτρο το να υπάρχουν μέσα στις πόλεις δυνατότητα μετακίνησης με ποδήλατα, γιατί αυτό συμβάλλει πάρα πολύ στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, έχουμε να πούμε δύο πράγματα, δύο-τρία πράγματα πάνω σε αυτό. Η σύμβαση που υπογράφηκε με τη VCI, αυτή την εταιρεία, τη Velti, όπως τη λένε, ήταν, από ό,τι θυμάμαι και στην Οικονομική Επιτροπή, υπήρχε μία και μοναδική προσφορά, δεν ήρθε προσφορά από άλλη εταιρεία. Είναι ένα πανάκριβο σύστημα, πανάκριβο. Δηλαδή, μας έδωσαν 70 ποδήλατα έναντι του ποσού των 230.000 περίπου ευρώ, το οποίο, άμα κάνετε τη διαίρεση, θα δείτε ότι ένα ποδήλατο, κατά μέσο όρο, μας στοιχίζει γύρω στα 3.400 ευρώ. Ότι είναι και εγκατάσταση από μηχανήματα. Ναι, και εγκατάσταση και το λογισμικό και όλα αυτά. Και αυτό που σας είπε ο κ. Κούκουζας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Με την έννοια ότι οι εταιρείες αυτές, μετά την παράδοση του εξοπλισμού τους, χρεώνουν πάρα πολλά χρήματα, εάν αυτό δεν έχει προληφθεί στο αρχικό συμβόλαιο, για να έρθουν να σας κάνουν συντήρηση στο λογισμικό, εάν, παραδείγματος χάρη, ένα από αυτά τα κιόσια που υπάρχουν στον δρόμο δεν λειτουργεί. Άρα είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το δείτε. Νομίζω, λοιπόν, ότι είναι
ότι ήταν πάρα πολύ ακριβή αυτή η σύμβαση και θα πρέπει τις επόμενες φορές, γιατί ελπίζουμε να υπάρξουν επόμενες φορές, να βρούμε πιο ανταγωνιστικές προσφορές. Το δεύτερο που έχει να κάνει με τη λειτουργία και τη διαχείριση του συστήματος, κύριε Πέπα, εδώ διαβάζω ότι θα πραγματοποιηθεί είτε από το Δήμο είτε από τρίτο διαχειριστή. Δηλαδή δεν είναι... Δεν λέει τουλάχιστον εδώ πέρα ότι θα την κάνει ο Δήμος, ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση των ποδηλάτων, τον αναλώσιμο, ανακατανομή, τηλεφωνική υπηρεσία υποστήριξης και διάφορα, να μην τα επαναλαμβάνω εδώ πέρα. Επομένως, τα 20.000 ευρώ που προϋπολογίζεται σαν έσοδα, κατά την άποψη δικιά μου, είναι πάρα πολύ λίγα. Εκτός και αν εννοείται ότι θα είναι στο τέλος 20.000 ευρώ, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα του διαχειριστή του συστήματος. Εντάξει, δεν το γνωρίζω. Τώρα υπάρχουν και άλλα θέματα λειτουργικά, τα οποία θα τα πει ο κ. Κούκουζας στη συνέχεια. Ο κ. Πολυχρονιάδης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα την τύχη ή την ατυχία να επισκεφθώ ποτέ τη Νέα Υόρκη, αφού δεν είμαι ευπρόσδεκτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω όμως εικόνα από μία σειρά πόλεων πρωτευουσών της Ευρώπης, τις οποίες όσο και αν σας φαίνεται περίεργο έχω επισκεφθεί, και έχω να παρατηρήσω το εξής. Οι περισσότερες πόλεις που έχουν τέτοια συστήματα κοινοχρήστων ποδηλάτων, γιατί υπάρχουν, τα έχω δει και εγώ, έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον στο κέντρο τους και σε πολύ μεγάλη έκταση των δρόμων τους ποδηλατόδρομους και πεζόδρομους. Παράδειγμα, ας πούμε, το Μόναχο. Το κέντρο του Μονάχου, το ξέρετε όλοι, είναι ένας τεράστιος πεζόδρομος και χρησιμοποιείται και από ποδήλατα κλπ. Δεν κατανοώ, λοιπόν, τέτοιου είδους προτάσεις μπαλώματα, οι οποίοι έρχονται να ωρεοποιήσουν, εντός εισαγωγικών ωρεοποιήσουν, μια πολύ άσχημη κατάσταση. Το λέω δηλαδή αυτό διότι αν δούμε τον πεζόδρομο που επιχείρησε η Δημοτική Αρχή να φτιάξει εδώ στη Μεσογείον, το πόσο επικίνδυνος είναι, θα κατανοήσουμε πολλά και για το σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων και πώς θα προχωρήσει και αν θα ευοδοθεί ή δεν θα ευοδοθεί. Επιπροσθέτως, έχω να κάνω την εξής παρατήρηση, γιατί εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την πολιτική που φαίνεται πολύ... πολλά υποσχόμενη και καλή για το περιβάλλον, αλλά έτσι όπως υλοποιείται και πάει να υλοποιηθεί, θεωρώ ότι θα είναι άλλο ένα φιάσκο. Νομίζω λοιπόν το Πράσινο Ταμείο που δίνει εδώ 232.101 ευρώ για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, ουσιαστικά ευνοεί μία ιδιωτική εταιρεία, δεν ξέρω ποιον συμφερόντων κλπ. Για να εγκαταστήσει ένα σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων σε μια πόλη, το οποίο θα διαχειριστεί μάλλον η ίδια εταιρεία, γιατί εδώ είναι σχεδόν φωτογραφικό ότι η διαχείριση του συστήματος θα είναι από τρίτο διαχειριστή, ο οποίος θα αναλάβει και τη συντήρηση των ποδηλάτων. Ποιος θα την αναλάβει τη συντήρηση των ποδηλάτων? Η εταιρεία που έχει μάλλον δώσει και το λογισμικό και τις εγκαταστάσεις κλπ. Πού θέλω να καταλήξω? Εγώ θέλω να καταλήξω ότι τα χρήματα δίνονται για άλλη μια φορά χωρίς να στοχεύουμε σε αυτό που θα έπρεπε να στοχεύουμε από την αρχή, να διαπαιδαγωγήσουμε δηλαδή πολίτες οι οποίοι θα χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης πλην αυτοκινήτου. Και η καλύτερη μορφή διαπαιδαγώγησης γίνεται στα παιδιά. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αν το Πράσινο Ταμείο ερχόταν και έλεγε εγώ θα δώσω αυτά τα 250.000 ευρώ σχεδόν για να αγοραστούν ποδήλατα για παιδιά και να χαριστούν και να μάθουν τα παιδιά να κυκλοφορούν με ποδήλατα σε μια ασφαλή πόλη, βέβαια, έτσι, που θα είχε ασφαλείς ποδηλατόδρομους και όσο το δυνατόν πεζόδρομους, για να αντικαταστήσουν, να μάθουν την οτροπία τους, να αντικαταστήσουν το αυτοκίνητο ή το δίκυκλο, έτσι, που χρησιμοποιεί βενζίνη εννοείται, ως καύσιμο, νομίζω ότι τότε θα είχαμε καταφέρει κάποια πράγματα.
Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι φαίνεται μια θετική πρόταση και για όλα αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι, να μην επαναλαμβάνομαι, ο συνάδελφος κ. Μαγιάκης δηλαδή, εμείς θα είμαστε αρνητικοί στην πρόταση που κάνει η Δημοτική Αρχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Πολυχρονιάδη. Ο κύριος Κούκουζας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε και ο κύριος Μαγιάκης και ο κύριος Πολυχρονιάδης, δεν μπορεί κάποιος να είναι αντίθετο στην ελλακτική μετακίνηση. Όμως εδώ ο συγκεκριμένος κανονισμός παρουσιάζει κάποια δομικά προβλήματα. Ξεκινάω και αναρωτιέμαι σε ποιους απευθύνεται. Απευθύνεται σε ανθρώπους μαρουσιώτες από τις γειτονίες που θέλουν να κατεβούν στο κέντρο και να μην χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους? Όχι. Γιατί δεν υπάρχουν στις γειτονίες σταθμοί. Αν εξαιρέσουμε μόνο τον Άγιο Κωνσταντίνο, που εκεί είναι ένας σταθμός, μόνο δηλαδή οι κάτοικοι από εκεί μπορούν να πάρουν ένα ποδήλατο, να ανέβουν και να το κλειδώσουν στο Δημαρχείο ή στο Νησάπ, μάλιστα μέσα στο μισάωρο, ώστε να μην χρεωθούν και να κάνουν τα ψώνια τους ή την βόλτα τους στο κέντρο, σε καμία άλλη γειτονιά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σταθμοί. Και μάλιστα το οξύμορο είναι ότι στη μοναδική γειτονιά που έχουμε έναν ποδηλατόδρομο, ο οποίος είναι αυτός που είναι τέλος πάντων, είναι επικίνδυνος για μένα, κάθε μέρα περνάω από εκεί και τον βλέπω, στην Κοκκινιά δεν έχουμε σταθμό. Στο Ανατολικό Μαρούσι, εκεί που θα αναπτυχθούν οι καινούργιοι ποδηλατόδρομοι, στον Παράδεισο, στο Πολύδρος, στον Άγιο Θωμά, δεν έχουμε σταθμούς αυτή τη στιγμή. Επομένως, τι πρέπει να κάνει κάποιος μαρουσιώτης? Να κατέβει με το αυτοκίνητό του στο κέντρο και να πάρει το ποδήλατο. Και να του κάνει τι το ποδήλατο? Να πάει να κάνει ψώνια, δεν μπορεί να το κλειδώσει απ' έξω από το μαγαζί. Να πάει στο ΙΚΑ, να πάει στην εφορία, πάλι δεν μπορεί να το κλειδώσει έξω από το μαγαζί. Να το πάρει εργαζόμενος στο Μαρούσι που έρχεται από άλλη περιοχή? Ούτε αυτό μπορεί να το κάνει. Θα κατέβει στο Νησάπ να πάρει το ποδήλατο να πάει στη δουλειά του, πάλι δεν μπορεί να το κλειδώσει. Δεν τον αφήνει εδώ το σύστημα. Επομένως, υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα στο πού απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα. Τι θέλουμε να κάνουμε? Να πάμε να πάρουμε ένα ποδήλατο και να γυρίζουμε μέσα στο Μαρούσι? Αυτό, αν είναι αυτό το θέμα μας και αυτό θέλουμε να κάνουμε, ας το πούμε. Επομένως, παρατηρούμε ότι είναι μεγάλος περιορισμός αυτή τη στιγμή το ότι δεν υπάρχει κλειδαριά ή έστω και καλάθι για να κάνει και κάποια μικροψώνια. Λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Πέπας, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα έξοδα, για τη συντήρηση και για τα λοιπά. Τα έσοδα παρουσιάζονται 20.000. Κάποιοι θα διακινδυνεύσουν, εγώ δεν θέλω να γίνω κακός, να πούν ότι θα έχουμε τελικά παθητικό από αυτή την ενέργεια. Δεν μας δόθηκε απάντηση για το λογισμικό, τα είπε και ο κύριος Μαγιάκης. Αυτό λοιπόν που μπορούμε... επίσης... θα σας διαβάσω κάτι το οποίο για μένα είναι πολύ αστείο. Πάει κάποιος και ξεκλειδώνει ένα ποδήλατο από ένα σταθμό. Αναφέρει λοιπόν εδώ ο κανονισμός. Εάν το ποδήλατο παρουσιάσει πρόβλημα, βλάβη ή ζημιά, θα πρέπει να το επιστρέψει εντός 3 λεπτών από το ξεκλείδωμά του, να αναφέρει τη βλάβη στο ηλεκτρονικό κιόσκι και να ξεκλειδώσει άλλο ποδήλατο εφόσον το επιθυμεί. Μετά την παρέλευση του διαστήματος ελέγχου 3 λεπτών, ο χρήστης θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ότι το ποδήλατο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, είναι δε προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά, ατύχημα ή δυστύχημα συμβεί στον ίδιο ή και σε τρίτους. Φαντάζεστε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 3 λεπτά. Να σας κάνουμε να διατυπώσω και κάποιες προτάσεις βελτίωσης, αν θέλετε. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιοι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας ή κάποιοι ποδηλατόδρομοι πρώτα πριν εφαρμοστεί αυτό. Επίσης, να υπάρχουν φωτισμένοι δρόμοι, φυλασσόμενες περιοχές, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος, ας πούμε, άλλων θεμάτων. Και κυρίως για μας θα έπρεπε οι σταθμοί να είναι πρώτα στις γειτονιές και μετά στο κέντρο. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Κούκουζα. Πάμε σε ψηφοφορία. Θέλετε κάτι σύντομα? Οι άνθρωποι έχουν... Ελάτε. Ελάτε κύριε Τσιπουράκη, σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, άκουσα διάφορα πράγματα να ανακοινούνται από τους συναδέλφους μας, αλλά νομίζω ότι εδώ παραβλέπουμε το σημαντικό.
Το σημαντικό είναι ότι θέλουμε να περάσουμε κυρίως ένα μήνυμα, γιατί αυτό δεν απευθύνεται ούτε να εξυπηρετήσουμε τους ΑΜΕΑ, ούτε να γίνουμε χωροφύλακες του ποδηλάτου, μην τυχόν και το κλέψουνε, ούτε το ποιος ευθύνεται σε περίπτωση ατυχήματος που άκουσα, γιατί ισχύουν ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας όπως για τον πεζό. Την ευθύνη την έχει όποιο, ό,τι λέει εν πάση περιπτώσει ο νόμος. Εδώ θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα. Σίγουρα δεν είναι όλα ίσως άριστα και εκτός από αυτά τα προβλήματα που ενδεχομένως να υπάρξουν, καθόλου σεβαστά, νομίζω θα υπάρξουν και άλλα. Μπορεί και να μην υπάρξει τίποτε, δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε όμως με ορισμένα φαντάσματα προβλημάτων που μπορεί να γίνουν να μην προχωρήσουμε μπροστά. Και το μπροστά σημαίνει ότι πρέπει να περάσει αυτό το μήνυμα, όπως είπαμε, σιγά σιγά να στραφούμε προς οικολογικούς τρόπους μετακίνησης, μη ρηπογόνους, αθόρυβους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εάν δεν γίνει μία αρχή και αν δεν την κάνει αυτή την αρχή ο Δήμος μέσα στο Μαρούσι, τότε θέλω να δω ποιος θα την κάνει. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να υποδώσουμε και να χειροκροτήσουμε αυτή την προσπάθεια και να κάνουμε σαφώς από κοντά τις υποδείξεις μας για να βελτιωθεί και όχι να βρίσκουμε τα αρνητικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σε ψηφοφορία. Κόκαλης Βασίλης. Ναι, και ο Πρόεδρος, ναι. Λέκα Καλατζάκη Ελένη. Ναι. Ναι. Πέπας Νικόλαος. Ναι. Ναι. Ζήκος Γεώργιος. Ναι. Ναι. Χαλιώτη Μαρία Ειρήνη. Ναι. Ναι. Κάβαλος Ευάγγελος. Ναι. Ναι. Καρλάφτης Δημήτρης. Ναι. Σταθούλης Σπυρίδων. Ναι. Ναι. Βλαχοπιώτης Αθανάσιος. Ναι. Ναι. Παρτσινέβελος Αντώνης. Ναι. Ιατρίδης Γεώργιος. Ναι. Ναι. Ζωγόπουλος Ιωάννης. Ναι. Ναι. Καμπούκος Δημήτρης. Ναι. Ναι. Κατσιγιάννης Επαμινώνδας. Ναι. Ναι. Τσιπουράκης Στέφανος. Έλα. Ναι. Νταλούκας Κωνσταντίνος. Ναι. Σμυρνής Δημήτρης. Ναι. Κάβαλος Νικόλαος. Ναι. Ναι. Αλεπούς Νικόλαος. Ναι. Παπαδόπουλος Μιχάλης. Ναι. Βελίσσα Αθανάσιος. Ναι. Μπρέγιανης Αλέξανδρος. Παρόν. Ζαπατιώτης Κωνσταντίνος έχει αποχωρήσει. Βλάχος Κωνσταντίνος. Παρόν. Καρανάσιο Μαρία. Παρούσα. Σαγρής Παναγιώτης. Παρόν. Μπουντούρογλου Νικόλαος. Όχι. Όχι. Μαγιάκης Ελευθέριος. Όχι. Ένα λεπτό. Όχι. Κούκουζας Πέτρος. Όχι. Όχι. Και Πολυχρονιάδης Δημήτρης. Όχι. Όχι. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Λύεται η συνεδρίαση. Είπα το 13ο αποσύρεται.